11 και 6 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είναι σήμερα Μεγάλη Τρίτη. Το καφέ ελληνικών στα ραδιόφωνά σας, ο L Radio στα FM, στους 87,5 μεγακύκλους, στο διαδίκτυο www.lpavlaradio.gr και όπως ήδη σας έχω προετοιμάσει και σας έχω ενημερώσει και από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα καλεσμένος μου εδώ στο στούντιο του καφέ ελληνικών, ο κύριος Παύλος Παύλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Πρώην Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας και υποψήφιος βεβαίως για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου για τον διευρυμένο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου, για την πρόσκληση. Να είστε καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Θα ήθελα να σημειώσουμε, κύριε Παύλο, ότι σήμερα 15 Απριλίου κλείνουμε ακριβώς 365 μέρες. Σας είχαμε καλεσμένο ακριβώς 15 Απριλίου του 2013. Αυτό είναι σημαδιακό, πιστεύετε? Πιστεύω ότι είναι σημαδιακό. Εύχομαι προς το καλό. Προς το καλό, και εγώ εύχομαι προς το καλό. Προς το καλό της παράταξής μου εννοώ. Βεβαίως. Και για το καλό του Δήμου. Έτσι, εκεί στηριζόμαστε και ευχόμαστε καλή επιτυχία και σε εσάς, όπως και στους υποψηφίους που έχουν περάσει ήδη μέχρι και σήμερα από εδώ από το στούντιο και αύριο στον κύριο Λογοθέτη για να κλείσει αυτός ο πρώτος κύκλος. Για το καλό του Δήμου, ένας Δήμος που τελικά είναι κοινώς αποδεκτό ότι μάλλον έχει φτάσει στον πάτο ενός βαρελιού, όπως έφτασε και η χώρα μας. Η χώρα βέβαια κατάφερε να ανακάμψει, έτσι μας λένε οι πολιτικοί μας, ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο. Βγήκαμε και στις αγορές, δανειστήκαμε. Δεν ξέρω κατά πόσον ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, κύριε Παύλο, θα είναι έτοιμος να βγει στις δικές του αγορές, τουριστικά ή και γενικότερα, αν θέλετε, τους επόμενους μήνες για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ναι, έχουμε μπει στο προεκλογικό κλίμα. Θέλω να πιστεύω ότι και οι άλλοι συνυποψήφοι των άλλων συνδυασμών θα κρατήσουν ψηλά αυτόν τον προεκλογικό αγώνα με πολιτισμό, όπως πρέπει και αρμόζει στους κατοίκους του Δήμου μας. Στοιχεία του παρελθόντος, ιδιαίτερα του 2006, δεν πρέπει να επαναληφθούν. Θεωρώ όχι μόνο ότι είναι άτοπα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μέσα ευγενούς άμυλας ενημέρωσης του Δημότη, γιατί ο ενημερωμένος Δημότης, όπως έχω πει και στο παρελθόν, είναι ο Δημότης ο οποίος έχει τη σωστή κρίση για την σωστή επιλογή. Τώρα, όσον αφορά το Δήμο, όντως βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κρίση. Να μην πω ότι έχει ήδη καταρρεύσει και όπως χαρακτηριστικά είπα σε μια άλλη συνέντευξη, ότι περισσότερο ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο να πέσει μαλακά, γιατί είμαστε ήδη σε ελεύθερη πτώση. Mm-hmm. Όσον αφορά την οικονομία της χώρας, θέλω να πιστεύω και εγώ ότι οι αριθμοί οι οποίοι ευημερούν κάποια στιγμή θα έχουν ανταπόκριση και στο λαό, γιατί ο λαός υποφέρει. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν μπορεί να είναι και μια πλασματική αυτή η εικόνα η οποία παρουσιάζεται για όποιους λόγους προεκλογικούς, αλλά μέσα μας όλοι πιστεύουμε ότι δεν είναι πλασματική, δεν πρέπει να είναι πλασματική και θα πρέπει να έχει και ανταπόκριση στις τσέπες των Ελλήνων οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν. Όσον αφορά το Δήμο, η οικονομική κρίση που υπάρχει πρέπει να βρεθεί λύσεις. Να βρεθούν λύσεις άμεσες, μεσοπρόθεσμες, για να μπορούσουμε να έχουμε και την ανάπτυξη στο τέλος αυτής της πενταετίας που έρχεται. Ανάπτυξη η οποία θα πρέπει να σχεδιαστεί από τώρα, θα πρέπει να γίνουν προτάσεις από τώρα για να μπορεί και ο λαός να κρίνει. Ανάπτυξη η οποία δεν μπορεί να έχει παρά μόνο σαν κυρίαρχο στοιχείο τον τουρισμό. Mm-hmm. Χωρίς να παραμελούμε τους άλλους τομείς, ο τουρισμός είναι αυτός ο οποίος αρμόζει στην πόλη, πρέπει να ζούμε για, με κατευθύνσεις προς τον τουρισμό και όχι μόνο για το Λουδράκι και την υπόλοιπη περιοχή, αλλά και για τους Αγίους Θεοδόρους, η οποία είναι μια επιβαρημένη περιοχή από τη βιομηχανική ζώνη, η οποία δεν έχει καν οριοθετηθεί, μια εξαιρετικά όμορφη περιοχή, ιδιαίτερου καλού θα έλεγα, η οποία είναι παραμελημένη επί σειρά ετών από τις τότε δημοτικές αρχές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν φροντίδα μας είναι και προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο την άποψή σας, την εικόνα που είχατε αυτά τα 3,5 χρόνια περίπου της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Λογοθέτη, παρευρισκόμενος στα έδρανα, εσείς και οι συνεργάτες, οι δημοτικοί σας σύμβουλοι, ήσασταν ικανοποιημένος από την δική σας αντιπολίτευση και από την παρουσία του κυρίου Λογοθέτη στα πράγματα? Η συχνή ερώτηση που μου γίνεται, η οποία νομίζω ότι έχει σχέση και με αυτό που με ρωτάτε εσείς,
είναι γιατί ήμουν τόσο σκληρός αντιπολιτευόμενος με τον Γιώργο Τοκιόνι την τετραετία την προηγούμενη. Την προηγούμενη. Ενώ τώρα φέρεται να λέγεται ότι δεν ήταν το ίδιο. Θέλω να τονίσω ότι κάθε φορά όταν από τα έδρανα της αντιπολίτευσης προσπαθείς να ελέγξεις την εξουσία, έχει σημασία η εξουσία πώς την διαχειρίζονται οι εκάστοτε διοικούντες και ο τρόπος, όχι μόνο που συμπεριφέρονται, αλλά ο τρόπος που προσπαθούν να προσβάλλουν την νοημοσύνη του λαού και απαιτούν να δεχτούμε θέματα και θέσεις οι οποίες δεν μπορεί να είναι αληθινές. Με τον κύριο Λογοθέτη προσπαθήσαμε, όπως έχουμε καθήκον από το χώρο της, από τις θέσεις της αντιπολίτευσης, από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, να βοηθήσουμε το Δήμο. Η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση υπάρχουν εκεί για ένα κοινό σκοπό. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας να βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε για να προχωρήσει το θέμα της προόδου του Δήμου, να επιληθούν προβλήματα ιδιαίτερα οικονομικά τα οποία άφησε ο κ. Γκιόνι στο διάβα του και προσπαθήσαμε όπως γινόταν, όσο γινόταν καλύτερα, να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο. Δεν μπορώ να πω ότι οι προτάσεις μας έγιναν αποδεκτές. Και αυτή ήταν η σύγκρουση με τον κύριο Λογοθέτη. Αυτή όμως η σχέση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο τρόπος που αντιπολιτευτήκαμε, χωρίς κόντρες, χωρίς αψημαχίες, χωρίς ύβρις, γιατί ακούστησαν και άλλα από άλλου, και τέτοιες μορφής χαρακτηρισμοί από άλλους. Μιλάτε για προηγούμενες... Όχι, μιλάω για την ίδια θητεία. Έτσι. Ναι. Δεν αρμόζουν σε εμάς, ούτε νομίζω ότι προάγουν το κοινό συμφέρον. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε να γίνουμε πιστικοί και να δώσουμε λύσεις. Δεν εισακουστήκαμε. Ο κ. Λογοθέτης ακολούθησε έναν δρόμο μη διοίκησης, θα έλεγα. Με τις επιλογές που έκανε διάφορων συνεργατών, όχι κατά ανάγκη αρετών, οι οποίοι οδήγησαν ιδιαίτερα την εταιρεία του Δήμου σε ατραπούς δύσκολους, που αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας ήταν να φτάσουμε στην αίτηση πτώχευσης του εργολάβου, του οποίου του χρωστούμε χρήματα πάνω από 5 εκατομμύρια και να κινδυνεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Μάλιστα. Γενικότερη πολιτική του κ. Λογοθέτη, που έχει σχέση και με το Δήμο, αλλά ιδιαίτερα με την εταιρεία, την οποία εγώ θεωρώ ότι δεν τη διοίκησε τα πρώτα 2 χρόνια με τις επιλογές που είχε κάνει και με τις αρμοδιότητες που είχε δώσει στους αντιπροέδρους, οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω βέβαια αν ο κ. Λογοθέτης ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος που προέδρευε, γιατί μόνο προέδρευε, αν ήταν ο ίδιος που θα διοικούσε, αν θα ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Γιατί όταν ανέλαβε πλέον να εισηγείται τα θέματα και να διοικεί την εταιρεία, είδαμε ότι η αναπληκτικότητα, ο φόβος της απόφασης, η ευθυνοφοβία ήταν στοιχεία κυρίαρχα, τα οποία εμπόδισαν την εταιρεία να κάνει ανάκαμψη που ίσως να την είχε ήδη πετύχει. Αυτά είναι τα μείον του κ. Λογοθέτη. Μάλιστα. Η ευγένεια του λόγου του και οι μη χαρακτηρισμοί στις αντιπαλότητες που δημιουργούνται και στις αψημαχίες είναι τα σύν του. Αυτά όμως δεν είναι αρκετά για να πει κανείς ότι διοικώ σωστά. Μια τεράστια επιχείρηση σε εμβέλεια στις Λουτράκη ΑΕ. Κύριε Παύλου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ρώτησα το ίδιο ακριβώς εχθές και στον κύριο Γκιόνι και πήρα μια απάντηση στον άνθρωπο και τη δική σας άποψη ποια είναι. Υπήρχε μυστικισμός γύρω από τη Λουτράκη ΑΕ. Τα συμβούλια, τα διοικητικά συμβούλια της Λουτράκη ΑΕ δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ. Δεν είχαμε καταγραφές επίσημα όπως στα δημοτικά συμβούλια. Στα δημοτικά συμβούλια συνήθως υπάρχουν κάμερες. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα δημοτικά συμβούλια μπορούμε να τα δούμε και μέσα από το tvtv.gr. Κάτι και γραμμένο, ωραία και καλά, μπορούμε να δούμε τις κινήσεις του κ. Παύλου, του κ. Γκιόνι, του κ. Λογοθέτη, του κ. Πετρίτσι. Ενώ στην προκειμένη περίπτωση στην Λουτράκη ΑΕ κλείναν οι πόρτες, θα μου πείτε ήταν ΑΕ και μια εταιρεία δεν πρέπει να βγάλει προς τα έξω τα μυστικά της. Μα τα μυστικά αυτά είναι νομίζω μυστικά του λουτρακιώτικου λαού, του λαού του Δήμου Λουτρακίου Παραχώρας Αγίων Θεοδόρων που ανήκει ουσιαστικά και, και ο χώρος χειρών παιχνίων και το ΣΠΑ. Το ίδιο πιστεύω και εγώ με φέρας, ότι μπορούσαν πάρα πολλά θέματα, ίσως τα περισσότερα να δημοσιοποιούνται. Βεβαίως υπάρχει καταγραφή των πρακτικών και είναι στη διάθεση, φαντάζομαι, μετά από αιτήσεις ενδιαφερομένων να τα πάρουν. Είμαι υπέρ των ανοιχτών θυρών και είχα καταδικάσει και την ενέργεια του Γιώργου του Γκιόνι την προηγούμενη τετραετία να βγάλει από την αίθουσα τηλεοπτική κάμερα η οποία είχε μπει
για να πληροφορηθεί κάποια συγκεκριμένη συνεδρία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ΑΕ πρέπει να έχει κάποια στεγανά, αλλά αυτά είναι ελάχιστα και μπορεί να είναι σταγόνα στον ωκεανό που δεν θα δημιουργούν την αίσθηση της αδιαφάνειας. Mm-hmm. Νομίζω ότι μπορούν οι διαδικασίες, οι συνεδριάσεις να είναι δημόσιες, mm-hmm. εκτός συγκεκριμένων θεμάτων που σας είπα είναι ελάχιστες. Mm-hmm. Και όλα αυτά λόγω ανταγωνισμού mm-hmm. και λόγω εμπιστευτικότητας mm-hmm. πληροφοριών, οι οποίες έχουν σχέση με την λειτουργία του καζίνου και τους mm-hmm. ανταγωνιστές του, mm-hmm. είτε αυτός είναι στην Πάρνηθα είτε και εκτός. Mm-hmm. Πάτρα και τα λοιπά. Έτσι είναι το παράκανε ο κύριος τοποθέτης. Mm-hmm. Όταν ο ίδιος είχε απαγορεύσει να παίρνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων, αυτά τα οποία εμείς είχαμε πει εκεί σε κλειστή αίθουσα, mm-hmm. φοβούμενος ότι μπορεί να τα δημοσιοποιήσουμε στο αυτοκοινό. Mm-hmm. Όμως δεν κατάλαβε ποτέ, παρά τις παρενέσεις μου, ότι η ευθύνη μετά είναι αυτόν ο οποίος το διακινεί. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να μου απαγορεύει να πάρω αντίγραφο του πρακτικού όντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πολύ περισσότερο όταν ζητώ αυτά τα οποία έχω πει εγώ. Μάλιστα. Πέρασε ένα πολύ μεγάλο διάστημα mm-hmm. με καταγγελίες προς τον κύριο Λογοθέτη και στα Δημοτικά Συμβούλια, ώστε κάποια στιγμή το κατάλαβε και άρχισε να παίρνουμε τα πρακτικά. Είναι σοβαρό θέμα και ο άνθρωπος ο οποίος ευαγγελίζεται τη διαφάνεια και όλα στο φως, δεν μπορεί να φερεί τα πρακτικά mm-hmm. του Διοικητικού Συμβουλίου από τα μέλη. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε ένας δήμος που ουσιαστικά οι δημότες, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό και σε εσάς που ήσασταν μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια, είναι σαν μια κινηματογραφική ταινία που λείπουν σκηνές. Και ο θεατής δεν μπορεί να καταλάβει γιατί συνέβη τελικά το τέλος με αυτόν τον τρόπο ή γιατί φτάσαμε από την αρχή στη μέση με αυτόν τον τρόπο. Και πού θέλω να απευθυνθώ. Θέλω να απευθυνθώ στο κομμάτι του χώρου τυχερών παιχνίων που το 2010 όταν έφυγε ο κύριος Λιώνης από την θέση του Δημάρχου λειτουργούσε ο χώρος τυχερών παιχνίων μια χαρά με τα κέρδη του, με τα ωφέλη του. Ωφέλη που έδινε και στο Δήμο σε μια συνεργασία, σε ένα πλάνο που είχατε καταστρώσει εσείς την τελευταία φορά όταν φύγατε από την θέση του Δημάρχου και φτάνουμε στα τελευταία 3,5 χρόνια που μερικές ημέρες πριν με ένα μικρό κενό μαθαίνουμε ότι το καζίνο πάει από το κακό στο χειρότερο και είναι έτοιμο να κλείσει. Μια σωτηρία σαν είδαν να γίνει λουτράκι ΑΕ, αν δεν γίνει ΑΕ η εταιρεία τέλος πάντων δεν θα υπάρχει μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι κάπου έχουμε χάσει επεισόδια. Εσείς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχατε ενημέρωση και επειδή πάμε και σε εκλογές, άνθρωποι που σας έχουν εμπιστευτεί, σας έχουν ψηφίσει και πιθανότητα θα σας ξαναψηφίσουν, σας ρωτούσαν. Βρέσει Δημάρχε, τι συμβαίνει, τι γίνεται, ακούμε κάτι για το καζίνο. Είναι τα πράγματα έτσι, αληθεύουν αυτά, δεν αληθεύουν αυτά. Η πτωτική πορεία των εσόδων του καζίνου ξεκίνησε από τα τέλη του 2008. Ναι. Δεν είναι το 2010 όπως είπατε. Το 2009 ήταν εμφανέστατα τα αποτελέσματα, τα μειωμένα μερίσματα mm-hmm. τα οποία πήρε ο Δήμος, η εταιρεία, σε σχέση με το παρελθόν. Ναι. Φαινόταν η πορεία. Και εδώ είναι η ευθύνη του Γιώργου Τιγιώνη, ο οποίος έπρεπε τότε mm-hmm. να κρατήσει τα ενία mm-hmm. όπως έπρεπε. Και mm-hmm. δεν έπρεπε να συνεχίζει αυτές τις δαπάνες. Σπάταλη πολιτική. Τη σπάταλη πολιτική, πραγματικά. Mm-hmm. Όταν βλέπεις ότι αυτή η πορεία είναι καθοδική. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο κύριος λογοθέτης όντως δεν πήρε χρήματα mm-hmm. από μερίσματα του καζίνου. Πήρε άλλα χρήματα. Mm-hmm. Πήρε χρήματα από αποδέσμευση κάποιων χρημάτων γύρω στις 1,5-2 εκατομμύρια νομίζω που είχαν δεσμεύσει η Εθνική Τράπεζα με το σκοπό να αποπληρωθεί το δάνειο. Σε πλήσιες δηλαδή καταβολές, πήρε χρήματα από επιστροφή του ΦΠΑ, πήρε χρήματα από μια εταιρεία μετά την εγκαθάρισή της από το Δήμο γύρω στα 300.000 ευρώ και πήρε και χρήματα από τον αναπτυξιακό νόμο υπόλοιπα, τα οποία τα όφυλαν στο Δήμο του Υπουργείου Ανάπτυξης από την ένταξη του ΣΠΑ σε χρήματα. Mm-hmm. Είχε όμως ταυτόχρονα και μείον στη λειτουργία του ΣΠΑ. Το ΣΠΑ λειτουργούσε με έξοδα περίπου στο 1,5 εκατομμύριο και με έσοδα 600.000. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπήρχε μια ψαλίδα 900.000 ευρώ περίπου, η οποία mm-hmm. με την πάροδο των 2-3 ετών μειώθηκε κατά πολύ, αλλά εξακολουθεί να είναι μεγάλη, mm-hmm. που προσπάθησε
να δώσει λύσεις μέσα από αυτά, όμως ανεπιτυχώς. Το βάρος της οφειλής προς τον εργολάβο δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Υποσχέσεις, διαπραγματεύσεις και συμβιβαστικές λύσεις, οι οποίες αποτυπώθηκαν μερικές φορές και στα χαρτιά, δεν ήταν ικανές να είναι αληθείς και να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις σε σχέση με αυτά που είχαν υπογραφεί. Έτσι ήρθε η δύσκολη στιγμή, ο εργολάβος να απαιτεί τα χρήματα, να κάνει τις κατασχέσεις, πρωτοφανή θέματα για το Δήμο, και μέσα και μετά από όλα αυτά να κάνει και την αίτηση πτώχευσης, που η οποία θα εκδικαστεί στις 11 Ιουνίου, μετά από δύο αναβολές και δεν γίνεται τρίτη. Μάλιστα. Είστε ο Δήμαρχος που ουσιαστικά πήρε τα πράγματα από τον κύριο Γιωτάκη για τρεις τετραετίες, έτσι. Έφτιαξε το καινούριο λουτράκι, το λουτράκι που το βιώνουμε ουσιαστικά μέχρι και σήμερα, με μια συνέχεια των έργων ουσιαστικά που είχατε ήδη ξεκινήσει εσείς από την πλευρά του κυρίου Γκιόνι, με κάποιες αλλαγές όσον αφορά το ΣΠΑ και σε κάποια άλλα κομμάτια στο εύρος τότε του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας. Τώρα, πάμε στο σημείο 0. Είμαστε ουσιαστικά στο σημείο 0. Τα πράγματα πλέον τώρα το μαθαίνουμε και δημοσιοποιείται. Δεν πάνε καθόλου καλά στο κομμάτι που έχουμε 1.300 εργαζόμενους. Να πιάσουμε αυτό πρώτα και να δούμε τι κάνουμε στο μέλλον. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν σύμβαση εργασίας. Έχει τελειώσει με την ενέργεια, είναι στον αέρα. Οι ίδιοι, το κομμάτι των συνεταίρων, οι ιδιοκτήτες αυτού του χώρου, λένε ότι μέσα στο Μάιο θα κάνουν μια αλλαγή ίσως στη διοίκησή τους. Ένα συνέταιρος θα βγει, ένα συνέταιρος θα μπει στο δικό τους συμβούλιο. Από εκεί και πέρα έχουμε το ΣΠΑ, σας τα λέω συνοπτικά για να μου απαντήσετε. Έχουμε το ΣΠΑ στις 11 Ιουνίου να βγαίνει μια τελεσίδικη απόφαση για την τύχη του. Ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, μια κληρονομιά, το ΣΠΑ μας, έτσι, το ΣΠΑ, το κολυμπητήριο, κάποιοι οι καταράκτες, είναι κομμάτια του Δήμου που ταυτίζονται με την παρουσία του Δήμου του Αγίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Όλα αυτά μέρα με την ημέρα τα χάνουμε. Χάνουμε τη γη κατά από τα πόδια μας. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπα σε ελεύθερη πτώση. Πολύ σωστά. Πάμε να πιάσουμε λίγο το κομμάτι καταρχήν του καζίνου. Στις 18 Μαΐου, σε ένα μήνα από σήμερα σχεδόν, γίνονται εκλογές. Αν δεν είναι την πρώτη Κυριακή, θα είναι τη δεύτερη, ίσως αναλαμβάνεται την διαχείριση του Δήμου 1η Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια άτυπη συμφωνία που έχετε με το διαχειριστή ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις μέχρι και τις 25 Μαΐου ή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι όταν είχαμε. Όχι. Αυτό επευλήθη από τις εξελίξεις. Από τις εξελίξεις. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή κατάλαβαν και αυτοί ότι δεν είναι δυνατόν προεκλογικά να υπάρχουν αυτές οι συζητήσεις και οι οποιασδήποτε δεσμεύσεις που θα αφορούν την επόμενη δημοτική αρχή που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει άτυπη συμφωνία. Ο κύριος λογοθέτης άργησε πάρα πολύ. Εγώ επέμενα μέχρι και τελευταία στιγμή, δηλαδή εννοώ μέσα και στο Μάρτιο, εφόσον μπορεί και υπάρχει τρόπος να δοθεί η λύση που τουλάχιστον εμείς πιστεύουμε και την έχω δημοσιοποιήσει επανειλημμένως. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα θέλει να λειτουργεί καζίνο στην περιοχή του. Δεν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα θέλει το ΣΠΑ να το πάρει ο ιδιώτης κτλ. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ επέμενα μέχρι τελευταία στιγμή και θα είναι και ο πρώτος λόγος, ο πρώτος σκοπός με την ανάληψη των καθηκόντων, αλλά και νομίζω και πριν, αν σε εμάς δοθεί η ευκαιρία να διοικήσουμε, ότι σε συνεργασία με τον κύριο λογοθέτη, ο οποίος είναι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, εκτός αν ο λαός πει ότι θα συνεχίσει, να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να λυθεί πολύ νωρίτερα. Δεν μπορεί να περιμένουμε, δεν γίνεται να περιμένουμε. Και δεν είναι μόνο 1.400 εργαζόμενοι, είναι τεράστιο το θέμα. 1.400 εργαζόμενοι είναι η κορυφή βέβαια του Παγόβουνου και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για τις θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό. Μας ενδιαφέρουν όμως και τα οικονομικά, τα υπόλοιπα του Δήμου, τα υπόλοιπα της εταιρείας. Καταλαβαίνετε ότι η λύση από το καζίνο, με τη μορφή που πάει να δοθεί, έχει άμεση ανταπόκριση οικονομική στο Ιγκλουτράκι ΑΕ. Είναι η μοναδική λύση που έχει άμεση οικονομική ανταπόκριση. Εννοώ δηλαδή ότι η πρόταση για 1,5 εκατομμύριο, 1.600 επίσια, σαν μίσθωμα, θα καταβληθεί αμέσως. Αυτό σημαίνει ότι δίνει στη δυνατότητα με τον εργολάβο να φτύσει μια συμφωνία, να διευθετηθούν οι όποιες οφειλές
το δάνειο προς την Εθνική Τράπεζα και να περισσέψουν και χρήματα για να μπορείς να κάνεις κινήσεις μέσα στο ΣΟΣΠΑ για να μπορέσει να έχει αμέσως την άνοδό του. Αυτά είναι βασικά. Εάν επιλεχθεί από κάποιους η διατήρηση της σχέσης μας με τη μορφή της κοινοπραξίας όσο έχει σήμερα, θα πρέπει οι αγαπητοί φίλοι που το σκέπτονται αυτό να δεχτούν ότι χρήματα δεν θα έχει λουτράκι ΑΕ, γιατί είναι ζημιογόνος η χρήση του καζίνου. Και δεν θα έχει, δεν είναι μόνο αυτό. Οι άτοποι για μένα θέσεις του διαχειριστού του καζίνου, ότι το minimum guarantee, η ελάχιστη εγγυημένη απόδοση που είναι το 1 εκατομμύριο δολάρια κατέτος, ότι δεν πρέπει να το παίρνει η λουτράκι ΑΕ όταν διέχουμε ζημιογόνος χρήσης, δεν το αφαιρεί το δικαίωμα να το καταργήσει, να μην το αποδώσει και να τρέξουμε στα δικαστήρια να το κερδίσουμε. Το αποτέλεσμα των δικαστικών αυτών ενεργειών θα βγει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και ως τότε θα είναι πάρα πολύ αργά για το λουτράκι ΑΕ. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα της κοινοπραξίας. Και το δεύτερο είναι ότι αν δεν γίνει ΑΕ, δεν πρόκειται ποτέ να βάλει κανείς χρήματα, γιατί δεν θα έχει τι να πάρει σαν ανταπόκριση, σαν ανταπόδοση. Μιλάτε τώρα για τους ιδιώτες του καζίνου, οι οποίοι σου λέει: εγώ το κάνω για να βγάλω λεφτά. Έτσι, να το πούμε πιο απλά. Αυτό, λοιπόν, απλά σας λέω ότι η μοναδική λύση κατ' εμέ, η οποία θα αποδώσει και χρήματα στη λουτράκι ΑΕ, είναι η δημιουργία της ανωνύμου εταιρείας από την κοινοπραξία, με τους όρους που βεβαίως θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε και δεν είναι επαχθής όπως ήταν στο παρελθόν επί των ημερών των δικών μας, το 6, το 98 και το 2002, που επιμόνως ζητούσαν τη δημιουργία τότε της ΑΕ για όποιους δικούς τους λόγους. Αλλά εμείς αρνηθήκαμε. Μάλιστα. Να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις, γιατί είναι από τα βασικά θέματα της προεκλογικής διαδικασίας αυτή που βιώνουμε τώρα. Εάν κάνουμε την ΑΕ την εταιρεία, δεν θα γίνει ουσιαστικά ένα συγκοινωνούν δοχείο? Δηλαδή, ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της κοινοπραξίας της ΑΕ, στο κομμάτι του Δήμου, έχουμε το ΣΠΑ, το οποίο εντάξει, μπορεί να μας το πάρει ο εργολάβος, μας το έχει πάρει. Έχουμε τους δύο ρόφους πάνω από την Τράπεζα Πειραιώς. Έχουμε το Αλεξάνδριο και έχουμε και το ΣΠΑ. Όχι, το Αλεξάνδριο ανήκει στο Δήμο. Ανήκει στο Δήμο, έτσι. Ποια άλλα είναι η περιουσιακά στοιχεία της? Περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταράκτες. Οι καταράκτες. Είναι τα φυσικά λουτρά. Είναι το ΣΠΑ όπως έχει ολόκληρο. Και είναι και οι δύο όροφοι πάνω από την Τράπεζα Πειραιώς. Μάλιστα. Αυτά κινδυνεύουν. Και δεν κινδυνεύουν από τον εργολάβο μόνο. Ναι, ναι. Κινδυνεύουν και από τους πιστωτές του καζίνου. Γιατί σαν κοινοπραξία είμαστε εξίσου υπεύθυνοι απέναντι στους πιστωτές της κοινοπραξίας. Αν κάνουμε την ΑΕ, κύριε Παύλου, δεν θα ανοίξουμε την πόρτα όμως και στους καζινιέριδες να μπουν στο ΣΠΑ? Δεν θα ανοίξουμε την πόρτα στους καζινιέριδες να μπουν στους δύο ορόφους του κτηρίου πάνω από την Τράπεζα? Όχι, για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε σαφή θέση. Μισό λεπτό, κύριε Αντωνίου, να μην παρεμπλέξουμε. Εμείς έχουμε προσφέρει για την κοινοπραξία οικόπεδα, ακίνητα, τα οποία τα έχουμε προσφέρει κατά χρήση. Προσέξτε, κατά χρήση, όχι κατά ιδιοκτησία. Έτσι. Που σημαίνει ότι ό,τι και αν συμβεί αύριο στην κοινοπραξία, κανείς δεν μπορεί να τα κατασχέσει. Γιατί αυτά ανήκουν στο Δήμο. Ο Δήμος τα προσέφερε κατά χρήση στην ΑΕ, τη δικιά του. Και η εταιρεία αυτή, για να μπορέσει να συνεταιριστεί και να μπει μέσα στο παιχνίδι της κοινοπραξίας, προσέφερε αυτά κατά χρήση στην κλαμπ χώτε στην κοινοπραξία. Μάλιστα. Αυτά δεν κινδυνεύουν. Ωραία. Έτσι. Άρα δηλαδή δεν ανοίγουμε την πόρτα ουσιαστικά να έρθει να μας πει τώρα ο κύριος Παπαδόπουλος? Γιατί δεν είναι μισό. Γιατί αυτά δεν είναι περιουσιακά στοιχεία της ΑΕ. Καταλάβατε. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος είναι ότι αν το καζίνο δεν πάει καλά, μπει εκαθαριστής, δεν ξέρω πώς θα γίνει η διάλυση, και μπουν αυτοί οι οποίοι χρωστούμε, είτε είναι το ελληνικό δημόσιο, είτε είναι προμηθευτές, είτε δεν ξέρω τι άλλο είναι, και αρχίσουν τις κατασχέσεις, ακίνητα από την πλευρά της Club Hotel Lutrake δεν υπάρχουν. Έτσι, υπάρχουν όμως την πλευρά της Lutrake ΑΕ. Και είναι αυτά τα οποία είπαμε. Αυτά λοιπόν τότε και μόνο τότε κινδυνεύουν. Μάλιστα. Ο ένας φόβος. Ο άλλος φόβος είναι η αίτηση πτώχευσης που έχει κάνει και ο εργολάβος να έχει βάση, να τη δεχτεί το δικαστήριο, οπότε κινδυνεύουν και ο πλευράς εργολάβου πλέον αυτά. Τι γίνεται με την ΑΕ λοιπόν? Ο εργολάβος, να τελειώσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Η ΑΕ γιατί την υποστηρίζω εγώ? Γιατί τα χρήματα θα μπουν αυτά τα οποία οφείλονται
στην ΑΕΠ στην οποία θα δημιουργηθεί και υπάρχει επενδυτής ο οποίος θα τα βάλει τα χρήματα, δεν θα υπάρχει χρέος ή όσα υπάρχουν θα μπορούν να ρυθμιστούν, έτσι ώστε δεν θα έχουν απαιτήσεις οι πιστωτές, άρα τα στοιχεία τα δικά μας, τα ακίνητα δεν θα κινδυνεύουν και ταυτόχρονα θα μπουν χρήματα για να μπορεί να διευθετηθεί και το χρέος προς τον εργολάβο, προς την τράπεζα και να πάρουμε τα πάνω μας. Αυτή είναι η λύση. Και τη φωνάζω από τις 8 Αυγούστου και δεν την ακούει κανείς. Την ακούνε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν θέλουν να το πούνε για προεκλογικούς λόγους. Δεν υπάρχει λύση και εκεί θα καταλήξουν μετεκλογικά όλοι. Πάντως, αυτές τις τελευταίες ημέρες και με την επαφή που έχουμε εδώ στο Καφέ Ελληνικό με τους υποψηφίους, έχουμε ένα μέσα, ένα έξω. Ένας λέει ναι, πρέπει να γίνει ΑΕ, ένας άλλος λέει δεν πρέπει να γίνει ΑΕ και έχει μπερδευτεί ο λαός, κύριε Παύλου. Τελικά, να ψηφίσω το δήμαρχο ο οποίος θα την κάνει την ΑΕ ή να ψηφίσω το δήμαρχο που δεν θα τολμήσει να κάνει την ΑΕ και θα παραμείνει κοινοπραξία. Να ψηφίσετε το δήμαρχο που θα κάνει την ΑΕ για τους λόγους τους οποίους ανέφερα, για τις λύσεις που δίνει. Γιατί βγαίνουμε πλέον από αυτή την, την κατάρρευση πραγματικά της εταιρείας, γιατί έχουμε και στο Δήμο πρόβλημα, έτσι, και βλέπουμε ευίωνο το μέλλον. Ενώ η κοινοπραξία δεν έχει να προσφέρει κάτι άμεσο, αλλά δεν έχει να προσφέρει και κάτι στο μέλλον. Στην κοινοπραξία κάποιοι πρέπει να βάλουν λεφτά για να φύγει το χρέος. Ο Δήμος δεν έχει λεφτά να βάλει, ούτε η Λουτράκη ΑΕ. Δεν έχει λεφτά ή δεν βάζει λεφτά. Γιατί μπορεί να έχει και να εντάξει ακίνητα, να εντάξει συμμετοχές, αλλά να έχει επενδύσει ο επενδυτής, οι συνέτεροι, αν θέλετε, δεν βάζουν λεφτά. Δεν θέλουν να βάλουν και δεν μπορεί να τους υποχρεώσει κανείς. Οι λύσεις όμως που δίδεται είναι αυτή. Ότι θα βάλουν λεφτά εφόσον πάρουν μετοχές στα χέρια τους. Γιατί τι θα βάλουν, σαν δάνειο, πώς θα το βάλουν τα λεφτά. Υπάρχει και αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είστε ο μοναδικός μάλλον, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τις συμφωνίες που υπεγράψαν από την πρώτη μέχρι και την τελευταία και ανέλαβε μετά ο κύριος Γιόνης με την εταιρεία αυτή. Υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας που θα μπορούσαμε να τους κηρύξουμε έκτοτους, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος, δεν ξέρω αν είναι σωστός, μήπως πρέπει να βάλουμε κάποια λέξη, τη λέξη έκτοτος. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε αυτό, γιατί όταν ζητούμε έκτοτε την το άλλο μέλος, γινόμαστε έκτοτε και εμείς, χάνεται η άδεια. Μάλιστα, ας θα χάσουμε την άδεια. Δεν μπορεί να μπει κάποιος μόνο άλλος. Μετά από συμφωνία μαζί τους για αποχώρηση και αντικατάστασή τους μπορεί να γίνει αυτό. Μάλιστα. Όπως έγινε με τη Λέιντι Λακ το 1995. Μάλιστα. Η καταγγελία της, μόνο με καταγγελία μπορεί να το κάνει κανείς. Η καταγγελία λοιπόν της αδείας λειτουργίας έχει ως επίπτωση, επειδή είναι ενιαία και αδιαίρετος και ομοούσιος, έχει επιπτώσει και σε εμάς. Αυτά λοιπόν είναι παραμυθάκια τα οποία λένε αριστερά και δεξιά, όποιοι τα λένε, αν εγώ το έχω ακούσει πάνω σπίτω, και αν το λέτε εσείς όμως κάτι ξέρετε, και αυτά δεν μπορούν να συμβούν. Μάλιστα. Οπότε η λύση είναι να γίνει ΑΕ και πάμε τώρα και στο κομμάτι, μου το έχετε απαντήσει ουσιαστικά, του ΣΠΑ, πώς θα το σώσετε αυτό εσείς την 1η Σεπτεμβρίου που θα αναλάβετε. Κοιτάξτε, είναι, γι' αυτό το θεωρώ ότι είναι συνυφασμένα τα δύο θέματα, και η λύση για το καζίνο και που προσπαθεί να δοθεί, αλλά και έχει ανταπόκριση και στη λύση για τα προβλήματα του ΣΠΑ. Τα χρήματα τα οποία χωρίς τα μερίσματα που έχουν φτάσει σαν πρόταση από ό,τι μάθαμε στο 20% και τα οποία θα δοθούν εφόσον υπάρχει κερδοφορία, και η κερδοφορία δεν αναμένεται σύντομα από πλευράς καζίνου. Είναι όμως επαρκή αυτά τα χρήματα, εκτός αν υπάρξει, λέω, κερδοφορία που μπορεί να μην είναι πολλά χρήματα, αλλά σου δίνει το δικαίωμα το 1.600 να πάει στα 2 εκατομμύρια ετήσιο μίσθωμα. Είναι αρκετά ώστε να μπορέσει να κυλήσει η δυσκολία αυτή και να έχουμε μια μετάπτωση από την κατάρρευση σε ευίωνο μέλλον που σιγά σιγά μπορεί να αναπτυχθεί. Τα χρήματα τα οποία είναι στο 1.600 τουλάχιστον είναι αρκετά, το είπα και λίγο πριν, για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τα χρέη με τον εργολάβο σε ετήσια βάση, να δοθούν δόσεις δηλαδή, να προσπαθήσουμε το δάνειο προς την Εθνική Τράπεζα να το επεκτείνουμε ώστε να πέσουν οι δόσεις οι ετήσιες, και θα περισσεύουν και χρήματα για να μπορέσει κανείς να καλυφθεί το κενό μεταξύ εσόδων και εξόδων του ΣΠΑ, ρίχνοντας το ενεργειακό κόστος πάρα πολύ, και πλέον βλέποντας το τι έσοδο μπορεί να έχει κανείς περισσότερο ρίχνοντας τις τιμές, γιατί ήταν μια... Ο διπλασιασμός των τιμών. Δηλαδή, δεν ήταν, ήταν κατά 50%. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτή την εποχή, ας πούμε, να κοιτάς πώς θα πάρεις περισσότερα έσοδα αυξάνοντας τις τιμές
σε ένα κόσμο ο οποίος υποφέρει. Mm-hmm. Πιστεύουμε λοιπόν ότι και για διαφημιστικούς λόγους πρέπει να πέφτουν οι τιμές για τουριστική, για μεγαλύτερη προσέλευση και καλύτερη απόδοση, πιστεύω. Την κυριότητα... Με ταυτόχρονο περιορισμό των εξόδων mm-hmm. μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο φαίνεται αδύνατο. Είμαστε αποφασισμένοι και ξέρουμε και πώς θα το κάνουμε. Μάλιστα. Την κυριότητα του ΣΠΑ θα την έχουμε πάλι εμείς, δηλαδή θα την έχει ο Δήμος. Δεν θα βάλετε κάποιον ιδιώτη να το διαχειριστεί, να φέρει κόσμο, να αλλάξει ο τρόπος σκέψης, ιδεολογίας και χρήσης. Δεν το αποκλείω, κύριε Δήμος. Υπάρχει περίπτωση. Δεν το αποκλείω. Mm-hmm. Είμαι της άποψης ότι όπως ο Δήμος δεν μπορεί να είναι καζινιέρης, mm-hmm. δεν μπορεί να είναι εξειδικευμένος mm-hmm. σε όλα, στο συνεδριακό mm-hmm. τουρισμό, στον mm-hmm. τουρισμό κτλ. Δεν μπορεί να κάνει και αυτή τη δουλειά τόσο καλά όπως την κάνει ο ιδιώτης. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να το δώσεις στον ιδιώτη. Mm-hmm. Μπορείς να πάρεις managers οι οποίοι έχουν γνώση του αντικειμένου, mm-hmm. εδώ έρχεται όμως το ΑΣΕΠ και δεν ξέρεις mm-hmm. πώς θα το χειριστείς, mm-hmm. και να έχεις και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο μπορεί να βελτιώσει. Σέβομαι τις θέσεις των εργαζομένων. Τις θέσεις των εργαζομένων στο ΣΠΑ θα τις σεβαστούμε χωρίς καμιά αμφιβολία. Δεν είναι κατά ανάγκη ο ιδιώτης, ο οποίος θα μπει μέσα και θα το πάρει και θα λειτουργεί μόνος του. Μπορεί mm-hmm. να βρεθούν και τρόποι μεικτής συνεργασίας, ενώ κοινοπραξίες μεταξύ ιδιωτών, ή μπορεί και ο Δήμος, όπως σας είπα λίγο πριν, να πάρει κάποιο εξειδικευμένο. Θα το δούμε αυτό τότε. Μάλιστα. Υπάρχει όμως η σκέψη να μπουν και κάποιοι ιδιώτες, κομμάτια του, ολόκληρο, μπορεί να το πάρουν ιδιώτες, να μπορούν να το λειτουργήσουν για να. Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για το συμφέροντα του Δήμου και των εργαζομένων. Αυτό θα το κρίνουμε τώρα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μάλιστα. Πάντως δεν το αποκλείω. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα η απάντηση σας αυτή με γυρνάει λίγο πίσω. Θα μου επιτρέψετε να γυρίσουμε λίγο πίσω στο καζίνο και στην εταιρεία με τη μορφή της ΑΕ. Όταν έχεις μια εταιρεία ΑΕ, όταν εσείς θα βάλετε 5 δραχμές, θα πρέπει νομίζω να βάλω και εγώ 5 δραχμές. Σαν λουτράκι ΑΕ, έτσι δεν είναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε. Εμείς βάζουμε 5 δραχμές, εμείς βάζουμε τα κινητά μας τα οποία εκτιμώνται. Δηλαδή η συμφωνία που θα έχετε δεν θα είναι οικονομική. Όχι βέβαια. Δεν θα είναι το να προσθέτουμε εμείς. Δεν έχουμε να βάλουμε. Μάλιστα. Και αν κάποια στιγμή αυξάνουν το μετοχικό κεφάλαιο αυτή, δεν θα μας. Τότε υπάρχουν τρόποι εξωτερικοί, με τις πράξεις εξωτερικές, ή υπάρχει τρόπος επιδότησης περισσότερων μετοχών προς εμάς. Μάλιστα. Το ποσοστό μας θα είναι πάλι στις τάξεις του 16. Η πρόταση τελευταία, όπως ακούστηκε στις συζητήσεις μεταξύ του κυρίου λογοθέτη και τη πλευρά του καζίνου. Mm-hmm. Γιατί όπως σωστά είπε και ο Συντιόνης, εμείς απήχαμε από όλες αυτές, mm-hmm. εκτός από μία που εγώ προσπάθησα να πάω να δω τι γίνεται, και ήταν τεχνικής φύσης και ήταν mm-hmm. μόνο από την πλευρά του Δήμου με την εταιρεία η οποία είχε επιλεγεί την ΕΡΤΙΑΚ για να δουν την τακτική που θα mm-hmm. ακολουθήσουμε απέναντι στους εταίρους. Λέει ότι είναι τη τάξη του 20%. Μάλιστα. Οπότε θα είμαστε κατά 20% συνέταιροι σε αυτή την. Στο μετοχικό κεφάλαιο. Θεωρείτε πάντως, το ξεκαθαρίζετε αυτό, ότι αν αυτοί αποφασίσουν να αυξάνουν κάθε 6 μήνες, γιατί μπορεί να γίνει στην Γλυφάδα, ξέρω εγώ, το μεγάλο καζίνο. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, κύριε Ταινίου. Όταν το μετοχικό κεφάλαιο είναι 102 εκατομμύρια, mm-hmm. γιατί εκεί πάει. Ίσως πάει λίγο λιγότερο με τελευταίες συζητήσεις που έχω ακούσει. Δεν είναι εύκολο κανείς να κάνει τεράστιες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, γιατί το άλλο δεν βάζει τόσα λεφτά μόνο και μόνο για να μειώσει ένα. Φανταστείτε. Άλλωστε ότι... πρέπει να πω ότι χωρίς να το γνωρίζω mm-hmm. ότι η τυχόν είσοδο σε χρηματιστήριο ή τυχόν επεκτάσεις mm-hmm. και της ίδιας εταιρείας με άλλες επενδύσεις mm-hmm. η αξία των μετοχών που θα υπάρχουν mm-hmm. θα είναι οπωσδήποτε περισσότεροι και ας είναι λιγότερες. Μάλιστα. Απλά να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι ένας δημότης ο οποίος ζητάει να του βάλουμε νερό στο σπίτι, να του βάλουμε ένα κάδο έξω από το σπίτι του. Είναι μια εταιρεία. Ασχολείται με το χρήμα, ασχολείται με το πώς θα μπορέσει να σε φέρει εκεί να παίξεις, να κερδίσεις και εσύ. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος στο καζίνο και μπορεί να και από τις διαπραγματεύσεις που κάνει δείχνει τέλος πάντων ότι έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Και λέω, μήπως αφού εμείς μπούμε στη διαδικασία, μπούμε στο λούκι που λέει ο λαός και κάνουμε μια ΑΕ, θα πρέπει να προσέξουμε και τα μικρά γράμματα και τα μικρά γράμματα και κάτω από τα μικρά γράμματα. Μέχρι και τις υπογεγραμμένες. Μάλιστα. Θυμόσαστε τις υπογεγραμμένες. Βεβαίως. Ήταν τα τελευταία τους όταν μπήκα στο σχολείο. Λοιπόν, ωραία. Να προχωρήσουμε λίγο. Να πάμε σε άλλα θέματα της καθημερινότητας, γιατί δεν ψηφίζουμε έναν διαχειριστή, δεν ψηφίζουμε μια εταιρεία για να έχει το καζίνο και το ΣΠΑ. Έχουμε την καθημερινότητά μας. Παρά την, οποία... την δυσκολία που υπάρχει αυτή την εποχή και είναι το κυρίαρχο θέμα, έχετε δίκιο. Ο Δήμος είναι Δήμος, δεν είναι καζίνο. Mm-hmm. Το καζίνο βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση, στην οικονομική ανάπτυξη, στις θέσεις εργασίας κτλ. Και στα οικονομικά του Δήμου γενικότερα.
Όμως το Λιτράκι είναι Λιτράκι, είναι παραθυριστικός τόπος. Το έχουμε ξεχάσει, κύριε Παύλο, αυτό. Είναι αματικός τουρισμός, είναι εμφιαλωμένα νερά. Ναι. Είναι ο βουνό και θάλασσα, ξεχασμένα. Ο παράδεισος είναι. Μάλιστα. Το Λιτράκι. Ήταν το ο παράδεισος. Λιτράκι εννοώ το Δήμο, έτσι. Ο Δήμος, ναι, γενικότερα. Ήταν. Εγώ ήτανε. Θα σας πω και για το Λιτράκι, ήταν ο παράδεισος, κύριε Παύλο, όταν το 2000-2008-2009 έρχονταν κάποιος στο Λιτράκι, πραγματικά δεν ήθελε να φύγει. Πραγματικά δεν ήθελε να φύγει. Και σας το λέω και από δική μου εμπειρία και από δικές μου εικόνες. Όταν έβλεπες τους καθαριστήρες των κάδων απορριμμάτων να ακολουθούν τα απορριμματοφόρα και να πλέουν τους κάδους. Όταν έβλεπες παντού λουλούδια, όταν έβλεπες παντού συντριβάνια να τρέχουν. Δρόμοι καθαροί, καλή διάθεση. Επιχειρήσεις που κάποιος τέλος πάντων τους έλεγε, ρε παιδιά, να έχεις καθαρό ποτήρι, να το έχεις έτσι, να το έχεις το άλλο. Ήταν ένας παράδεισος, κύριε Παύλο. Αυτός ο παράδεισος, κύριε Παύλο, έχει χαθεί. Ευτυχώς. Δεν θέλω να καταφερθώ εναντίον των διοικήσεων των δύο προηγουμένων. Δεν είναι αυτός ο ρόλος που ήρθα σήμερα να κάνω. Αυτό συμβαίνει, αυτό έγινε. Χάσαμε αυτό που είχαμε. Χάσαμε και το κύρος, αν θέλετε, για Δήμο. Ακούμε πλέον για Δήμο Λιτρακίου Αγίων Θεοδόρων και κουνάνε το κεφάλι συγκαταβατικά. Να μην πω ότι πολλές φορές και προσβλητικά. Ξέρετε, δημιουργείται έτσι ένα κλίμα το οποίο είναι δύσκολο κανείς να το επαναφέρει. Mm-hmm. Δεν είναι κανείς μάγος για να μπορεί να πει και να υποσχεθεί πράγματα. Δεν μπορεί να υποσχεθεί πράγματα γιατί δεν υπάρχει και το οικονομικό υπόβαθρο πλέον, ακόμα και στο Δήμο. Και στο Δήμο, γιατί όχι μόνο οι πόροι από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι κάποιοι επιλεγόμενοι, έχουν κατακοπεί πάρα πολύ, πάνω από 50% περικοπή, και με δυσκολία πληρώνονται και οι μισθοί. Υπάρχει και η δυσπραγία που ο Δημότης πλέον δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο. Υπάρχουν εξαιρετικά δύσκολες μέρες, έρχονται εξαιρετικά δύσκολες μέρες, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν για ένα διάστημα, όσο και το καζίνο δεν αποδίδει και το 2% προς το Δήμο, το οποίο αδυνατεί να αποδώσει. Και έτσι ο Δήμος έχει έρθει σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, γιατί ο ίδιος ο Δήμος χρωστά κιόλας από το παρελθόν. Έχει υποχρεώσεις. Έχει υποχρεώσεις σε έργα και σε εργολάβους. Έχει υπόλοιπα έργα να διεκπαιρεώσει τα οποία έχουν σταματήσει, όπως είναι το λιμάνι, όπως είναι το Μπορυβάζ, όπως είναι έτσι. Και υπάρχουν και υποχρεώσεις προς τους δημότες του, ιδιαίτερα από απολωτριώσεις, οι οποίες δεν έχουν εκπληρωθεί και τις οποίες πρέπει να λάβει μέτρα για να είναι συνεπείς. Μάλιστα. Ο κύριος Πετρίτσης, ας πούμε, μου δίνεται την ευκαιρία αυτό να το πω, ο οποίος έχει λαμβάνει από την απολωτρίωση το κινήτου του στην περιοχή των Καταρακτών, είναι ο μόνος από όλους εκεί που δεν έχει πάρει χρήματα. Δεν ξέρω και ως λογοθέτης γιατί το έκανε αυτό, ίσως κάτι να μου διαφεύγει. Και πληρώθησαν οι υπόλοιποι, ο κύριος Πετρίτσης δεν πληρώθηκε. Όμως είναι ένα νούμερο, εντάξει, ίσως είναι το λιγότερο από τους υπολείπους, όμως είναι ένα μεγάλο νούμερο για το Δήμο, το οποίο πρέπει να αποδοθεί. Υπάρχουν απολωτριώσεις, οι οποίες είναι στη μέση, στην περιοχή του Λιβαδάκη. Υπάρχουν δρόμοι που πρέπει να διανοηγούν οπωσδήποτε και υπάρχει το τεράστιο θέμα του παραλιακού μετόπου. Έργο το οποίο ο Δήμος αμφιβάλλω αν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει και θα πρέπει να δει προγράμματα από ΕΣΠΑ και από άλλες πηγές, ΣΔΙΤ κτλ. Μάλιστα. Αυτά όλα θέλουν δουλειά, θέλουν σχεδιασμό και θέλουν και προγραμματισμό. Είναι θέματα τα οποία θα δούμε αμέσως την άλλη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων από οποιονδήποτε δήμαρχο. Μάλιστα. Όσον αφορά το κομμάτι της περιφέρειας, η περιφέρεια μας είχε ξεχάσει, την είχαμε ξεχάσει, τα τελευταία χρόνια θα ανοίξετε μια πόρτα συνεργασίας μαζί τους, με τον οποιοδήποτε περιφερειάρχη. Δεν μιλάω για συνεργασία τώρα προεκλογικά, μετά τις εκλογές, πώς να αναλάβετε την Δημοτική Αρχή. Είναι καθήκον του κάθε δημάρχου να το κάνει και όχι να στέλνει τους όποιους αντιδημάρχους να βρίζουν σε δημόσια τον Περιφερειάρχη και τον κάθε Περιφερειάρχη, γιατί έγινε και αυτό και έγινε σε πάρα πολύ άσχημο τόνο, που όπως και να το κάνει κανείς, εντάξει, ο Πέτρος ο Τατούλης μπορεί να μην είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρατά μέσα του μπροστά στο καθήκον του απέναντι στην περιφέρεια που ελέγχει, αλλά οπωσδήποτε και το ανθρώπινο στοιχείο έχει να κάνει όταν σου συμπεριφέρονται έτσι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει πολύ καλές σχέσεις και θέλει προπαντών μελέτες και επιχειρήματα για να πείσεις. Θεωρείτε λοιπόν ότι ο Δήμος... Να πας έτσι με τα χέρια ανοιχτά
και να του πεις δόσμο, δεν έχει δόσμο, mm-hmm. από πουθενά. Κανείς mm-hmm. δεν το κάνει πλέον mm-hmm. αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρξει γραφείο, να υπάρξει πάλι γραφείο διεκδίκησης προγραμμάτων. Τότε το ονομάζαμε γραφείο ΕΟΚ, mm-hmm. η τότε mm-hmm. εποχή, ο οποίο σταμάτησε να υπάρχει. Για να μπορεί να διεκδικεί, δεν υπάρχει άλλη λύση οικονομικής ανόρθωσης του Δήμου και δημιουργίας έργου mm-hmm. παρά μόνο τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Ανά το Πανελλήνιο συμβαίνει οι Δήμοι να παίρνουν χρήματα mm-hmm. από το ΕΣΠΑ και οι γειτονικοί Δήμοι. Στο Λουτράκι όμως, και στους Αγίους Θεοδόρους, τα ποσά τα οποία μπορέσαμε και εντάξαμε έργα είναι εξαιρετικά μικρά με τους υπόλοιπους που παρακολουθούμε. Την προηγούμενη Τετάρτη, κύριε Παύλη, ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο, το πρώτο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο επισήμως, και εκεί ο κύριος λογοθέτης ενέταξε και ένα θέμα μέσα στην ημερήσια διάταξη για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Την Παρασκευή ήταν αυτό. Την Τετάρτη ήταν. Όχι. Την Παρασκευή. Τετάρτη ήταν συνεχιζόμενο. Το Πολεοδομικό Σχέδιο την Τετάρτη. Να κάνω λάθος, είναι τέλος. Νομίζω ότι κάνετε κάποιο λάθος. Μπορεί, πιθανώς. Δεν έχει σημασία όμως, θα είναι Τετάρτη την Παρασκευή. Εντάξει, ήταν η Τετάρτη, ήταν η μέρα που αποχωρήσατε κιόλα. Ναι, ναι. Α, Τετάρτη ήταν. Ήταν συνέχεια του προηγούμενου. Και είχε και το Πολεοδομικό. Ναι, ναι. Αποχωρήσατε, δεν το ψήφισε η παράταξη σας στο Πολεοδομικό Σχέδιο. Ναι. Θέλω να αναφερθούμε σε αυτό γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά τον κόσμο, αφορά το λαό του Δήμου και του Λουτρακίου. Ναι, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν αρνηθήκαμε να το ψηφίσουμε. Mm-hmm. Εμείς αρνηθήκαμε την παρουσία μας εκεί με τις λανθασμένες διαδικασίες όσον αφορά τη λήψη της απόφασης. Mm-hmm. Δηλαδή ήτανε παράτυπες, να μην πω και παράνομες, οι διαδικασίες λήψης απόφασης. Αυτό δημιουργεί πάρα πολύ σημαντικούς κινδύνους ακυρότητας αυτής της απόφασης. Δεν θέλαμε λοιπόν εμείς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να είμαστε υπεύθυνοι βάζοντας την υπογραφή μας σε διαδικασίες τέτοιες που θα ακύρωναν, θα κορόιδευαν στην ουσία το λαό του Δήμου μας. Αποδείχθηκε εκεί επίσης με την παρέμβαση του κυρίου Πετρίτση, ο οποίος ήταν στην Επιτροπή Ζωής, στην οποία είχε μπει το θέμα αυτό για εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν ήταν έτοιμη ούτε καν η Επιτροπή, γιατί πάρα πολλά έντυπα και ιδιαίτερα αρκετοί χάρτες mm-hmm. είχαν μπει αργά το μεσημέρι της ίδιας μέρας της συζήτησης. Μάλιστα. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε να είμαστε του τύπου Χρυσοχοίδη, mm-hmm. ο οποίος ψήφιζε μνημόνια χωρίς να τα έχει διαβάσει, σωστά, για να το ξεκαθαρίζουμε το πράγμα, mm-hmm. αρνηθήκαμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Αυτό παρεξηγήθηκε βέβαια. Mm-hmm. Και αν θέλετε, το χρησιμοποίησαν και κάποιοι αντίπαλοι μας στις εκλογές, εννοώ, για να το παραποιήσουν και να πούνε ότι δεν θέλαμε να το ψηφίσουμε. Αυτό μας ανάγκασε, κύριε Αντωνίου, να βγάλουμε ένα δελτίο τύπου χθες mm-hmm. για να διευκρινίσουμε τη θέση μας. Όπως είδαμε και όπως ενημερώθηκα τη Δευτέρα, την Παρασκευή, από τον υπεύθυνο, η πρόταση τελικώς ήταν πιο βελτιωμένη από την πρόταση που είχε κάνει ο κύριος Διόνυς το 2010. Mm-hmm. Και αυτός, έξι μήνες πριν τις εκλογές του, ο κύριος Λογοθέτης το έκανε και μια εβδομάδα πριν λήξει τα δημοτικά συμβούλια. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ ήταν άλλο πράγμα. Mm-hmm. Και είχε κάνει και μια κινητοποίηση mm-hmm. όλου αυτού του κόσμου που πονά, ο οποίος έχει παρασυρθεί αυτός ο κόσμος τότε που αγόρασε αυτά τα κίνητα των 250 και των 300 και των 500 μέτρων mm-hmm. και απάνω στον υδροφόρο ορίζονται οι περισσότεροι, οι οποίοι ψάχνουν να βρούνε λύσεις στο πρόβλημά τους. Mm-hmm. Αυτή τη λύση εμείς το 2005 την ψάξαμε με την ανάθεση μιας μελέτης για τη διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα. Mm-hmm. Μια μελέτη η οποία έτρεχε από τον Άννα στον Καϊάφα μέχρι που την πήρε ένα γραφείο, αλλά μέχρι και χτες, κύριε Αντωνίου, έχει, όπως γράφω χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου, καταχωνιαστεί στα γραφεία και δεν βγαίνει στην επιφάνεια για δεν ξέρω για ποιους λόγους. Mm-hmm. Με τους αρμόδιους που είχαν μιλήσει μέλη του Συμβουλίου των κατοίκων της περιοχής, τους είχα εξηγήσει ότι προεκλογικά δεν πρέπει να κάνετε αυτές τις κινήσεις. Πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς τουλάχιστον τη θέση τη δική μας την έχουμε εκφράσει, περιμένουμε να δούμε τη μελέτη και ανάλογα με αυτό θα δούμε τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε. Mm-hmm. Κάτι ανάλογο συνέβη το 2010. Στις Βαμπακές, όταν τότε προτάθηκε από τον κύριο Γκιόνι να ενταχθούν σε οικισμό, να χαρακτηριστούν σαν οικισμό στις περιοχές, περιοχή που ήταν αναδασωτέα. Mm-hmm. Άλλο αυτό που ζήτησαν τώρα οι Βαμπακές,
ότι στην περίπτωση που οι δασικοί χάρτες αποδείξουν κάποια πράγματα να μπορούν να ενταχθούν και αυτοί. Βεβαίως συμφωνούμε με αυτό. Όχι όμως να γίνει οικισμός για να κοροϊδέψουμε τον κόσμο. Περιοχή η οποία είναι αναδασωτεία. Προεκλογικά. Και βεβαίως οι άνθρωποι τρέξαν και ψηφίσαν όλοι. Και ήρθε το χαρτί του δασαρχείου που μας δικαίωσε εμάς, δυστυχώς αν θέλετε, λέγοντας τότε το τι πρόκειται να συμβεί, το οποίο ακύρωσε την πρόταση της υπηρεσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Κάτι τέτοιο φοβάμαι ότι θα συμβεί και τώρα. Εμείς λοιπόν δεν πάμε να παίξουμε με τον πόνο των άλλων, δεν πάμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το πρόβλημα το οποίο διαιωνίζεται επί σειρά ετών. Λέμε την αλήθεια, θα συνεχίσουμε να τη λέμε, μας ενδιαφέρουν, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε ποτέ χαρακτηρίσει ξένους ανθρώπους που ζουν κατοικούν στην περιοχή και ας μην είναι δημότες, εν πάση περιπτώσει, αλλά ζουν και συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Είναι χαρακτηριστική η θέση μας και νομίζω ότι αυτό το δελτίο τύπου το οποίο κυκλοφορήσαμε μόλις χθες, και ευχαριστώ για το μου δίνει την ευκαιρία να το πω αυτό, βάζει τα πράγματα όπως ακριβώς πρέπει, γιατί αυτή είναι και συγκεκριμένη θέση. Και θα κοιτάξω να δω και τους ίδιους τουλάχιστον να μην παραπληροφορούνται και να ακούσουν από το στόμα μας, από τις δικές μας θέσεις. Μου είπατε το εξής την Παρασκευή, μιλήσατε με τον υπεύθυνο, σας έδωσε κάποιες διευκρινήσεις, είδατε ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, αναθεωρείτε τη θέση σας για την αποχώρηση της Τετάρτης. Όχι, δεν αναθεωρώ. Μισό λεπτό. Εάν μου δινόταν η ευκαιρία να γίνει ένα δεύτερο δημοτικό συμβούλιο και ήτανε. Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι, στη συνεδρίαση αυτή αποφασίστηκε να μην γίνει αναβολή, αλλά να γίνει επιμέρους, δηλαδή τι, να γίνει η συζήτηση σε αυτή, η ενημερωτική, μάλιστα, και να έχουμε 2-3 μέρες ακόμα περιθώριο και να πηγαίναμε την Τρίτη σήμερα για να παίρναμε την απόφαση. Μάλιστα. Όμως ο κύριος Δήμαρχος, παρόλο ότι εκεί πήγαινε η δουλειά, σηκώθηκε και είπε, εγώ είχα αποχωρήσει για ένα τέταρτο γιατί είχα μια συγκεκριμένη δουλειά εκείνη τη στιγμή και θα γύρναγα. Όμως η κυρία Κούτμου σηκώθηκε και είπε ότι η Δημαρχή εδώ είπαμε ότι την Τρίτη θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Όχι, λέει, αν προλάβουμε και σήμερα. Ούτως ή άλλως θα προλαβαίναμε. Το θέμα είναι αν έχουμε παρκή γνώση και ενημέρωση για να μπορούμε να ψηφίσουμε. Εμείς στον αέρα λοιπόν υπογραφές τέτοιες δεν βάζουμε. Σήμερα, μετά από αυτή την ενημέρωση, αν γινόταν το Συμβούλιο και κατοχυρώνεται ότι οι διαδικασίες θα ήταν όπως πρέπει να ήταν για να μην έχει ακυρότητα η απόφαση, γιατί είναι αναγκαίο, κύριε Αντωνίου, το συμβούλιο αυτό να έχει, το θέμα αυτό να έχει συζητηθεί στα τοπικά συμβούλια. Μάλιστα. Δηλαδή στην κοινότητα Ιστμίας, στα Μπίφια και στην κοινότητα Λουτρακίου έπρεπε να είχε συζητηθεί και να υπήρχαν και ανάλογες γνωμοδοτήσεις σχετικά οι θέσεις τους. Μάλιστα. Αυτό δεν έγινε. Μάλιστα. Μόνο ο κύριος Πανός είπε, που δεν το αφισβητώ, ότι έγινε στην περιοχή της Ιστμίας. Ευθαρσώς και η κυρία Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Λουτρακίου. Και ο πρόεδρος της κοινότητας πλησίων είπαν ότι εμείς δεν ασχοληθήκαμε καν. Αυτό και μόνο είναι άκυρο. Μάλιστα. Να πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι της καθημερινότητας, να δούμε λίγο όσον αφορά καταρχήν τα τέλη που θα βάζετε απέναντι στους δημότες. Θα μειωθούν, θα είναι τα ίδια. Ο κύριος Βαρελάς, για παράδειγμα, είχατε αφήσει ένα τέλος εσείς αποχέτευση το 2005, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Αν θέλετε, σε στυλαχτίου το ονόμασα το χαράτσι του Βαρελά, μας το εφάρμοσε στους λογαριασμούς μας και παραμονή Χριστουγέννων θα πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε να το πληρώσουμε. Βέβαια, είναι κάτι το οποίο το είχατε δρομολογήσει, ο κύριος Λιώνης δεν το προχώρησε, ο κύριος Λογοθέτης, σαν δήμαρχος, είχε αποφασίσει να μην το κάνει, ο κύριος Βαρελά, σαν πρόεδρος της εταιρείας της επιχείρησης της αποχέτευσης, το εφάρμοσε. Εσείς θα αλλάξετε γενικότερα τα τέλη, θα αλλάξετε την πολιτική σας απέναντι στο Δημότη. Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι για τον κύριο Βαρελά, ο οποίος άκουσε τα εξαμέξω. Είναι και συνεργαζόμενος πλέον μαζί σας με την Ελλάδα. Ναι. Όχι, και δεν είναι αυτός ο λόγος που θα δικαιολογήσω. Όχι, ναι. Δεν ξέρω αν μπορούσε να το αποφύγει πρώτα απ' όλα, γιατί οπωσδήποτε ο πρόεδρος της εταιρείας είναι αυτός ο οποίος καταγγέλλεται συνήθως για παραβάση καθήκοντα. Ο ίδιος δήλωσε εδώ, στο Καφέ Ελληνικών, ότι δεν μπορούσε να το αποφύγει, γι' αυτό και το έβαλε. Δεν του ήρθε ξαφνικά, λέει, το πρωί να φορολογήσει. Αν απειλήσει με παράβαση καθήκοντα κλπ, θα το κάνει. Ο Δήμαρχος, κύριε Παύλου, μου είχε διαφορετική θέση ότι δεν έπρεπε να μπει αυτό το τέλος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε επιπτώσεις έτσι είχε ο Δήμαρχος, έτσι είχε ο κ. Βαρελάς όμως. Μάλιστα. Έτσι μην ξεχνάμε ότι είναι αυτόματη, αυτόνομη η εταιρεία. Χωρίς να έχω τάση να τον δικαιολογήσω, λέω, δεν ξέρω αν μπορούσε να το αποφύγει. Και αν είχε όντως καταγγελίες που κάποια στιγμή τον βάλανε σε αυτή τη θέση.
Όμως ταυτόχρονα το όποιο τέλος αυτό ή όποια αφιλή βρέθηκε στους λογαριασμούς ξαφνικά ήταν διευθετήσιμη σε πάρα πολλές δόσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος που θεωρούσε μεγάλο ποσό, τα 50 ξέρω εγώ πόσα ευρώ έβγαινε στην κάθε περίπτωση, να μπορέσει να τη διευθετήσει ακόμα και σε 20 και 30 δόσεις. Έτσι. Να μιλάμε δηλαδή για ευτελή ποσά, mm-hmm. που σήμερα ο ευτελές ποσόν είναι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπάρχει ευτελές ποσόν mm-hmm. στη δύσκολη αυτή εποχή. Αυτό από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά, τα οικονομικά της εταιρείας δεν είναι ό,τι καλύτερο. Mm-hmm. Υπάρχει πρόβλημα και στην δημοτική επιχείρηση. Βεβαίως. Θεωρείτε ότι είναι μια εταιρεία η οποία είχε και αποδοματικό, είχε και είχε, χρήματα. Εμείς αφήσαμε 2.900 όταν φύγαμε. 2.900.000 ευρώ. Ναι. Τώρα το τι έγινε παραπέρα, αυτό δεν θα ήθελα εγώ τώρα, γιατί μην θεωρηθεί. Και ο κύριος Γιώνης είπε ότι άφησε. Εντάξει. Σημασία έχει όμως, δεν έχει τι αφήνουμε και τι υποχρέωση αφήνουμε. Ναι. Άλλο αφήνω, κοιτάξτε, mm-hmm. για το Δήμο, όταν εγώ βγήκα στην ορκομοσία του κύριου Γιώνη, αποχωρώντας από τη Δημαρχία, και είπα ότι άφησα 6,5 εκατομμύρια στο Δήμο, mm-hmm. ήταν ένα έντυπο από το Eurobank, ένα έγγραφο της Eurobank, το οποίο έλεγε τα διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Όμως εκεί δεν είπα ότι άφησα και 3 εκατομμύρια στη ΔΕΙΑΛ, mm-hmm. δεν είπα ότι και 9 εκατομμύρια ο Δήμος, ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της Λουτράκη ΑΕ θα τα έπαιρνε τον Ιούνιο μήνα, γιατί γνωρίζουμε πόσα θα έπαιρνε. Mm-hmm. Για μετρήστε λοιπόν 6,5 και 3, 9,5 και 9, 18,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και βάλετε και 3 εκατομμύρια από τον αναπτυξιακό νόμο, 21,500. Mm-hmm. Υποχρεώσεις 4,800. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε το υπόλοιπο 15 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια τα οποία μείνανε στο Δήμο. Ναι. Εδώ λοιπόν ο κύριος Γιάννης τι λέει, άφησα 5,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ναι. Και τι χρέη άφησες, αυτό το λέει. Mm-hmm. Το ότι στο ταμείο υπάρχουν 5,5, mm-hmm. αμφισβητείται είναι εκεί. Mm-hmm. Οι υποχρεώσεις, mm-hmm. έτσι για να ξεκαθαρίζουμε λοιπόν τα πράγματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όσον αφορά τα τέλη που με ρωτήσατε, mm-hmm. σκοπός μας είναι να μην τα ανεβάσουμε. Μάλιστα. Δεν συζητάτε για μείωση όμως, δεν είναι εφικτό. Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα. Θα ήθελα να το πω, mm-hmm. εάν είχα γνώση mm-hmm. πώς υπάρχουν ισοσκελισμένα αυτά τα τέλη, τα οποία είναι πάντα τα αποδοτικά. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ποτέ μεγαλύτερα ή λιγότερα από τις ανάγκες του Δήμου. Δηλαδή αν ο Δήμος έχει 500.000 ευρώ να δίνει, ξέρω εγώ, για τα έξοδα της καθαριότητας, του ηλεκτρισμού, μπλα μπλα μπλα, mm-hmm. πρέπει να έχει και 500 έσοδα. Αν, mm-hmm. αυτά δεν μαζεύονται, mm-hmm. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά παρά να κάνει μια πολύ μικρή αύξηση για να είναι ισοσκελισμένο. Εάν είναι παραπάνω mm-hmm. και τα έξοδα έχουν mm-hmm. περιοριστεί, τότε ναι, μπορεί να κάνει μείωση. Αυτό πρέπει να το δω. Αναλέξτε την πολιτική σας απέναντι στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας και δείτε λίγο διαφορετικά τις επιχειρήσεις και λίγο διαφορετικά τους. Αυτό πρέπει να δω τους εξοπλισμούς για να το μπορώ να το πω. Μάλιστα. Δεν μ' αρέσει, δεν είμαι αυτούς που λέω πράγματα για να χαϊδεύουν mm-hmm. αυτιά προεκλογικά. Γρήγορα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, να πάμε λίγο στο νερό των Αγίων Θεοδόρων. Κάποιοι βέβαια σας έχουν πει για τον Δήμαρχο του Νερού κλπ. Παλιότερα τα ξέρετε, μην αναφερόμαστε, είναι παλιές ιστορίες. Για μένα, Δήμαρχο του Νερού. Να το πείτε. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει. Διαλύουμε τα πάντα. Κάποια... Ο Δήμαρχος του Νερού τι εννοείται, ότι οι υδροδοτήσεις που κάναμε ναι. με την απόφαση ναι. της κυρίας Παπανδρέου τότε, αν το θυμόσαστε. Μάλιστα. Για ποιο λόγο να μην το κάναμε. Να το κάνατε. Και το κάναμε. Δηλαδή τι κάναμε. Μας δόθηκε η ευκαιρία, ναι, ναι. άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν νερό στο σπίτι τους, δεν είχαν να πληθούν, να πιούν, mm-hmm. έτσι, mm-hmm. να τους δώσουμε νεράκι για να μπορέσουν να ζήσουν. Όταν είχαμε τα αποθέματα, όταν mm-hmm. βρήκαμε τα αποθέματα mm-hmm. του νερού και σύμφωνα με τον νόμο, mm-hmm. το επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον νόμο, mm-hmm. δώσαμε αυτό το νερό, τα οποία είναι 500-600 κάπου εκεί. Mm-hmm. Και αφήστε τα 2 και τα 3 χιλιάδες, μην τα ακούτε αυτά, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, υπήρχαν αποθέματα. Ωραία. Υπήρχαν οι νόμιμες διαδικασίες mm-hmm. και το κάναμε. Μάλιστα. Και νομίζω ότι όποιος δεν θα το έκανε θα ήταν απάνθρωπος. Ωραία. Εγώ ήθελα να μπω στο σήμερα και ήταν απλά η εισαγωγή. Ναι, ναι. Θέλω να πω το εξής τώρα. Λοιπόν, στους Αγίους Θεοδόρους είναι ο Δήμος μας. Έχουμε πρόβλημα εκεί με το νερό. Δεν έχουν νερό. Ακριβώς. Παίρνουν βρώμικο νερό στις βρύσες τους. Κάποιοι δεν έχουν καθόλου νερό. Υπάρχει κάποια πολιτική, κάποιος σχεδιασμός να πάει νερό και πώς θα πάει νερό. Θα σας πω. Θα φέρει η ΔΑΠΑ, ας πούμε. Οι απόψεις διήφτονται. Ναι. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Σε μια συνάντηση πριν από μερικούς μήνες, ο κύριος λογοθέτης είπε, ομιλώντας σε μια πίτα, δεν θυμάμαι τι ήταν, mm-hmm. ότι εμείς έχουμε τόσο νερό που θα τους πνίξουμε. Έχουμε νερό που... Στους Αγίους Θεοδόρους. Στους Αγίους Θεοδόρους, μάλιστα. Ναι, και όταν ήρθε η ώρα, με αυτό πνίχτες, γιατί τους πνίγεις λοιπόν. Mm-hmm.
Ναι. Βέβαια δεν έγινε καμία απάντηση. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω, όπως αυτοί λένε, mm-hmm. ότι δεν είναι μόνο θέμα διαχείρισης, είναι και θέμα εξεύρεσης ποσοτήτων νερού. Ναι. Όλα αυτά όμως γίνονται εμπειρικά, γίνονται ερασιτεχνικά, γίνονται ψηφοθυρικά. Mm-hmm. Ο κάθε εκεί αιρετός δημοτικός σύμβουλος με τις προηγούμενες διοικήσεις, Σοφία και τα λοιπά, mm-hmm. παίρνει μια σωλήνα στην πλάτη χαρακτηριστικά και πάει και δίνει νερό που νομίζει ότι θα πάρει ψήφους. Δηλαδή κάπως έτσι είναι η ιστορία, mm-hmm. με τις τάχα ανάγκες, οι ανάγκες υπάρχουν, αλλά τις εκμεταλλεύεται. Δεν είναι δουλειά αυτή των δημοτικών συμβούλων. Οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι στα έδρανα να αποφασίζουν μετά από εισηγήσεις και τα λοιπά. Θα μπει σε ρήφη σε του νερού, κύριε Παύλο, εκεί. Αν ο σερίφης λέγεται ΔΕΙΑΛ, έχει ήδη μπει. Μάλιστα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μόνο επιστημονικά μπορεί να, να λυθεί το θέμα. Mm-hmm. Το ΙΓΜΕ πρέπει να κάνει έρευνα, mm-hmm. να δει αν υπάρχουν κοιτάσματα, mm-hmm. να δει τις ποσότητες που υπάρχουν mm-hmm. και πώς θα τις διαχειριστούμε. Αυτό θα γίνει με την ΔΕΙΑΛ, mm-hmm. με το ΙΓΜΕ και με τους υπαλλήλους, τους εξειδικευμένους της επιχείρησης. Δεν μπορεί να επεμβαίνει κάθε σύμβουλος, να ανοίγει και να κλείνει βάνες, να δίνει από εδώ και να κλείνει από εκεί. Ο ένας θα έχει καλό νερό τόσες μέρες και ο άλλος καθόλου για τόσες μέρες. Δείτε λίγο αυτό. Αυτά δεν συμβαίνουν. Δεν πρέπει να συμβαίνουν. Να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα του παρελθόντος, να πάμε λίγο στο μέλλον. Υπάρχει μια σκέψη, μια πρόταση, την ανέλησε εδώ ο κ. Παπαγεωργίου, συνυποψήφιος δήμαρχος για τον διευρυμένο Δήμο. Είναι και τεράστιο το όνομα, κύριε Παύλου. Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Σωτήρων. Φανταστείτε πόσο χρόνο μας τρώει. Θα το αλλάξετε το όνομα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ναι. Είναι θέμα το οποίο όμως δεν νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε τώρα. Θα μας κάνουν παράπονα και τα ίσθμια, θα μας κάνουν παράπονα και τα πίστη. Εντάξει, ναι. Τώρα μην λοιπόν, σε αυτά. Ωραία, μην μένουμε σε αυτό. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Υπήρχε μια πρόταση από τον κύριο Παπαγεωργίου να έρθει η ΕΙΔΑΠ, η οποία λέει δεν θα παίρνει, προσέξτε το ξεκαθάρισα, δεν θα παίρνει το νερό μας να το ρίχνει στις δικές της λεκάνες και να το μοιράζει του Λουτρακίου. Θα δώσει νερό στους Αγίους Θεοδόρους, με δικά της έξοδα θα κάνει το έργο και οι δημότες θα πληρώνουν την ΕΙΔΑΠ. Έχει φτάσει λέει μέχρι τα Μέγαρα, Κινέτα και προχωράει αν και εφόσον αποφασιστεί. Αυτή την άποψη την έχετε δει ή πρέπει να τρυπήσουμε μόνοι μας και να βρούμε νερό? Εκτός από τις αφαλατώσεις που επιχειρούνται εκεί, αυτή η πρόταση ο κύριος Παπαγεωργίου προφανώς την έχει ακούσει από εμάς. Γιατί την έχουμε κάνει πράξη. Mm-hmm. Επί Δημαρχία στο Μαΐδη, mm-hmm. στην Κόρινθο. Μάλιστα. Πριν έρθει το νερό από την Συμφαλία. Mm-hmm. Mm-hmm. Και γνωστού όντως του προβλήματος στους Αγίους Θεοδόρους επί Δημαρχίας κυρίου Σοφία, mm-hmm. επισκεφθήκαμε την ΕΙΔΑΠ, τον πρόεδρο της ΕΙΔΑΠ, και ψάξαμε να βρούμε λύσεις επέκτασης του νερού και στο Λουτράκι και στην Κόρινθο και στους Αγίους Θεοδόρους. Μάλιστα. Βέβαια τότε το έργο ήταν σε εξέλιξη της Κορίνθου και ο κ. Θωμαίδης δεν ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα, λέγοντας ότι εμείς έχουμε νερό στην Φαλία. Mm-hmm. Και πάντοτε εγώ τον προκαλούσα και του έλεγα ας έχεις και τη δεύτερη πόρτα ανοιχτή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Mm-hmm. Ο κ. Σοφίας είχε όντως ορατό το πρόβλημα και εμείς βεβαίως είχαμε αρχίσει θέματα με τα ίσθμια και mm-hmm. περιοχές που έπρεπε να υδροδοτήσουμε και για την έξω περιοχή του Δήμου Λουτρακίου. Επισκεφτήκαμε και είχαμε επισκεφτεί και την κυρία Βούρη, την τότε Περιφερειάρχη, για να δούμε για τυχόν χρηματοδοτήσεις. Αποδείχθηκε ότι, και πρέπει να το καταλάβει ο κ. Παπαγεωργίου και να σταματήσει να λέει αυτά τα πράγματα, ότι νερό από τα Μέγαρα προς εδώ δεν μπορεί να έρθει με αυτούς τους αγωγούς αυτής της διατομής που υπάρχουν. Mm. Δεν επαρκεί, δεν γίνεται να υδροδοτήσει. Εάν κάνει μελέτη, εάν θα γίνει, και... εάν θα γίνει, ναι, ναι, ακριβώς. Εάν θα γίνει, θα πρέπει να φύγει από τη Μαγούλα να έρθει. Mm-hmm. Υπάρχουν δυσκολίες. Από την πίσω πλευρά, λέτε τώρα, μέσα από τη Μαγούλα εκεί που γίνεται επεξεργασία. Δεύτερον, δεν έχουν δυστυχώς αφήσει αναμονές μέσα από τα τούνελ για να μπορούν να περάσουν οι αγωγοί, κάτι που είχε προβλεφθεί, mm-hmm. αλλά τελικά δεν έγινε στην κατασκευή. Και τρίτον, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά δαπανηρό έργο. Mm-hmm. Εμείς το είχε κοστολογηθεί γύρω στα 10 δις τότε, έτσι, 11 δις δραχμές μάλλον. Mm-hmm. Και όχι δραχμές. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και ήμασταν έτοιμοι και για τη μελέτη. Ναι. Άλλαξαν τα πράγματα, δεν έγινε, έμεινε. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να είναι μόνο όνειρο αυτή την εποχή. Mm-hmm. Μπορεί να σημαίνει ότι μια νέα διοίκηση και με το τι ανταπόδοση θα έχεις, mm-hmm.
και τον αριθμό των ορολογίων. Κοιτάξτε, η ΕΙΔΑΠ είναι μια ανώνυμος εταιρεία. Για να μπορεί να κάνει ένα έργο πρέπει να της ανταποδώσει. Δεν κάνουμε ένα σπα 11 εκατομμυρίων και το κάνουμε 21 χωρίς να ξέρουμε γιατί το κάνουμε. Και δηλαδή διπλασιάστηκε το κόστος. Είπατε δεν θα πείτε κακίες για τον κύριο. Δεν είναι κακία, είναι παράθεση για αριθμό. Δυσκολεύεται πάρα πολύ. Όμως λέω το εξής. Κάνεις ένα έργο, 11 εκατομμύρια. Πώς το πας 21, χωρίς μελέτη, τι περιμένεις για να το πας 21, κάτι περιμένεις να το αποδώσει. Τίποτα δεν ανταπέδωσε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ΕΙΔΑΠ θέλει να κάνει την επέκταση αυτού του δικτύου. Θα πρέπει να έχει τα ανάλογα ρολόγια που θα γίνει απόσβεση της επένδυσης. Αυτό πλέον δεν υπάρχει όταν η κόρη της είναι μπλοκαρισμένη από τα νερά της κυμφαλίας και δεν θα έρθει για τους Αγίους Θεοδόρους με 2, 3, 5, 10 χιλιάδες ρολόγια πόσο υπάρχουν για να κάνει την απόσβεση αυτή. Αυτά πρέπει να ακούγονται και λογικά όταν τα λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο να τραβήξουμε το σωλήνα και όπου πάμε. Ωραία. Το νερό το δικό μας αποκλείεται να πάει στους Αγίους Θεοδόρους, το νερό Λιτρακίου. Δεν υπάρχει, δεν το συζητάμε. Πώς το κόψετε από εδώ, δεν το πάτε εκεί. Όχι εσείς, λέω γενικά, οποιοδήποτε δεν είναι. Γιατί εκλογές έχουμε. Υπάρχει κάποιος αυτό εδώ. Μάλιστα. Ωραία. Δύο-τρεις κουβέντες για την καθημερινότητα. Την καθαριότητα της πόλης, του Δήμου, όσον αφορά το κομμάτι του φωτισμού της πόλης. Κύριε Παύλου, είναι σκοτεινότατη η πόλη. Έχει σκοτεινή, σκοτεινότατη. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Από καμένες λάμπες, γιατί φωτιστικά σώματα βάλαμε εμείς. Είχατε βάλει τα. Δεν υπήρχαν ούτε τότε τα φωτιστικά σώματα. Ο κύριος Γκιόνης ολοκλήρωσε το φωτισμό της παραλίας. Έφτανε περίπου μέχρι. Για την παραλία μου μιλάτε. Και όχι μόνο για την παραλία. Εγώ σας μιλάω για την... κεντρικό ιστό. Εγώ σας μιλάω για τον κεντρικό ιστό, βεβαίως για την Ελευθερία Βενιζέλου. Σας μιλάω για την Κολοκοτρώνη. Σας μιλάω για δρόμους που είναι γύρω-γύρω από το κέντρο. Που αν το βράδυ βγει κάποιος να περπατήσει, πραγματικά θα πρέπει να έχει φακό μαζί του. Τρομοκρατείτε. Την παραλία τι έκανε και το κέντρο. Προχώρησε το φωτισμό μετά την πλώρη. Δηλαδή είχε σταματήσει και ο φωτισμός. Δεν πήγαινε παραπέρα. Λάθος θυμάμαι. Μάλλον θυμάμαι λάθος. Θα το δούμε. Ναι. Μην το αμφισβητήσουμε αυτό. Τώρα μην πάμε την ιστορία πίσω. Όχι, δεν πάμε καμιά ιστορία. Θεωρώ ότι έχετε ωραίες θέσεις που πρέπει να τις πούμε για το, για το μέλλον. Δεν έχω να κάνω καμιά κριτική, το είπα από την αρχή αυτό. Μάλιστα. Τι θα κάνετε στην περίπτωση, θα δείτε λίγο την πόλη διαφορετικά, θα την αντιμετωπίσετε διαφορετικά. Την πόλη του Λιτρακίου, του Αγίου Θεοδόρου, στην παραχώρα είμαστε χαμένοι, ξεχασμένοι. Αν δεν δουλέψαμε το παραλιακό μέτωπο, δεν είναι γιατί δεν το δουλέψαμε επειδή δεν θέλαμε. Κάναμε τον παραλιακό πεζόδρομο, μπήκε ο εργολάβος μέσα και μας θα κατάργησε ο κύριος Γκιόνης και ο κύριος Δρίτσας, το θυμόσαστε. Και δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση μετά στο κέντρο της πόλης για την ποιότητα ζωής του πολίτη. Έτσι λοιπόν γίνανε τα πεζοδρόμια, γίνανε οι δεντροφυτεύσεις, γίνανε τα φώτα, γίνανε όλα αυτά. Ακόμα και αυτά τα λουλούδια πολύ χάρηκα, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ να τα ακούω στα παρτέρια, στην κεντρική λεωφόρο που δίνουν μια άλλη όψη. Έφτιαξαν και έκαναν οικιστική την πόλη. Σήμερα δυστυχώς η καθημερινότητα έχει χαθεί και αυτή. Μην ξεχνάμε ότι οι Δήμοι συστήθηκαν, όταν συστήθηκαν μετά την Επανάσταση, για να δημιουργήσουν αυτές τις υποδομές, την καθημερινότητα. Τι κάνανε παλιά οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι? Βάζανε νερό στα σπίτια, καθαρίζανε τις πλατείες και τους, τους δρόμους και φωτίζανε τις περιοχές. Ούτε αυτά δεν κάνουν σήμερα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα. Δηλαδή οι πρώτες μέρες. Πιστεύω θα αλλάξει η εμφάνιση της πόλης. Και μην μου πούν δεν έχουμε υπαλλήλους, με αυτούς που έχουμε. Αρκεί να τους ενεργοποιήσει κανείς το φιλότιμο, ότι οι υπάλληλοι αυτοί δεν δουλεύουν μόνο για να ανταμείβονται. Όσες δυσκολίες και αν έχουν στην οικογένειά τους, τόσο και χρήματα περικοβωμένα έχουν, όμως είναι εδώ ντόπιοι, ζουν από την οικονομία του τόπου. Είναι ευτυχείς που αυτοί είναι εργαζόμενοι και άλλοι δεν είναι, και θα πρέπει το φιλότιμό τους να εξυψωθεί για να μπορέσουν να δώσουν το κάτι παραπάνω, να αλλάξει η μορφή της πόλης. Ξέρουμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην πράξη. Θα δείτε το θέμα της καθαριότητας, θα δείτε το θέμα του φωτισμού. Πεζόδρομος, θα ολοκληρωθεί ο πεζόδρομος και θα φτάσει μέχρι και την Αιγαίου. Το κομμάτι αυτό που είναι άσφαλτος με μια μπάρα που είχε μπει. Δεν μπορεί να φτάσει. Δεν μπορεί να φτάσει. Λεπτό. Α, αυτό λέτε βεβαίως. Εκείνο το κομμάτι μπορεί να κλείσει επισήμως. Αρκεί να υπάρχουν τα χρήματα. Εκεί να υπάρχουν τα χρήματα. Μάλιστα. Πεζόδρομος η Ελευθερίου Βενιζέλου κάποιες ώρες της ημέρας, όλη την ημέρα, κάθε μέρα. Για να αναπτυχθεί ότι έγινε στην Κόρινθο. Εγώ πιστεύω και εγώ ότι θέλει να γίνουν ρήξεις πλέον. Μάλιστα. Για να αλλάξει και η δυναμική της οικονομίας στην κεντρική αγορά. Υπάρχει πρόταση για πεζοδρόμηση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω του πολεοδομικού ιστού όπως είναι διαμορφωμένος.
Και πρέπει να πείτε και να πούμε και κάτι άλλο, ότι ο δρόμος ο κεντρικός είναι νομαρχιακός, περιφερειακός δρόμος τώρα. Δεν είναι, δεν ανοίξει εμάς. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν μπορεί. Μιλάτε για την Ελευθερίου Βενιζέλου. Βεβαίως. Είναι ο δρόμος ο οποίος πηγαίνει προς Παραχώρα και τα λοιπά. Δεν ανήκει στο Δήμο. Και όσοι ευαγγελίζονται ότι θα το κάνουμε πεζόδρομο έτσι να φτιάξει την καρδία. Ο περιφερειακός δεν έχει επισήμα παραδοθεί ακόμα, έτσι. Άλλο να αυτό δεν πρόκειται. Δεν λέω όμως ότι γι' αυτό δεν πρέπει να γίνει. Μπορεί να σου δώσει άδεια να το κάνει. Μπορεί να γίνει ήπιος κυκλοφορίας. Μπορεί να υπάρχουν. Εγώ έχω πρόταση. Θα την δείτε στο πρόγραμμά μου. Δεν θέλω να την πω σήμερα. Μάλιστα. Γιατί θα την δω και σε άλλα 2-3 προγράμματα. Υπάρχουν λύσεις βελτίωσης της κίνησης και ποιότητας ζωής, όπως είπα, και στους κατοίκους και στην κεντρική λεωφόρο και όχι μόνο. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα το συγκοινωνιακό, δεν υπάρχει συγκοινωνία για να πάει κάποιος από εδώ στους Αγίους Θεοδόρους. Είναι ο Δήμος μας, έτσι. Μπορείς να πας στην Παραχώρα πολύ ωραία, να πας και στα Πίσια, μια φορά την ημέρα, ξέρω εγώ πώς είναι η συγκοινωνία. Όταν υπάρχουν σχολεία περισσότερο, αλλά δεν μπορεί να πάει στου Αγίου Θεοδόρου. Δεν υπάρχει λεωφορείο. Δεν υπάρχει πλέον και η αστική συγκοινωνία την οποία είχαμε κάνει από το 2000 και τι δεν είχαμε ακούσει τότε. Μάλιστα. Και την οποία ο κ. Γιάννης την απέκτηνε και στου οικισμού και μπράβο του. Ναι. Έτσι, αλλά τότε μας πολέμησε, δεν την ήθελε. Και όλα αυτά για να παίρνει ψήφους από τους ταξιτζίδες. Για να λέμε έτσι. Α, έτσι. βέβαια. Λοιπόν, άμα βλέπουμε έτσι στενά τα πράγματα, δεν πάμε. Δεν γίνεται να πάμε. Όμως το είδε ο άνθρωπος στην ουσία και το έκανε και επέμβασε. Εκεί ο λογοθέτης το μέτρησε από παντού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχει προγράμματα. Δεν έχουμε κόσμο, δεν χρειάζεται, δεν ξέρω. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να συνδεθεί οπωσδήποτε το κέντρο του Δήμου, η πρωτεύουσα του Δήμου με τους Αγίους Θεοδόρους. Θα δούμε λύση μέσα από το ΠΤΕΛ προφανώς με κάποια δρομολόγια. Θα επανεργοποιήσουμε τα αστικά ή θα τα αλλάξουμε τα αστικά τα οποία κάπου σαπίζουν. Τα αστικά αυτά θα έχουν τη δυνατότητα τεχνικά να μπορούν να πάνε λουτράκι Αγίου Θεοδόρου και να επιστρέφουν. Είναι λειτουργικά για να κάνουν κάτι. Ήταν, ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Κατάλαβα. Ωραία, οπότε... παρατημένα κάπου στη λειτουργία. Μάλιστα. Τώρα τα έχουν βάλει μέσα στα σχολεία. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο το έχετε ήδη στο, στο πρόγραμμα. Τώρα, και να δούμε και το κομμάτι λίγο αυτό το περιβόητο του προαστιακού. Είστε από τους μάχημους υπερασπιστές του προαστιακού. Σωστά, θέλετε να παρά ότι κάποιοι θέλουν να πούνε ότι δεν είναι πράγματα έτσι. Τι είχε συμβεί τότε με το σταθμό, κύριε Παύλη, που ήταν να γίνει στο Βασιλόπουλο και δεν έγινε? Ήταν μια πολύ καλή λύση. Δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη λύση. Δεν ήταν καλή λύση. Δεν είχε γίνει εγώ έχω σαφή θέση. Μάλιστα. Ο σταθμός στο Βασιλόπουλο μπορεί να γίνει και να χρησιμοποιηθεί σαν σταθμός μόνο τα επόμενα χρόνια που θα υπάρχει η υπερταχεία Πατρών Αθηνών. Μάλιστα. Και η οποία θα έχει συχνότητα δρομολόγια. Όποιος λοιπόν θέλει τότε, ας πηγαίνει στον Ιστμό πιο γρήγορα για να εξυπηρετείται. Μάλιστα. Διαφορετικά... Το λουτράκι ο προαστιακός πρέπει να μπει μέσα στην πόλη, δεν το συζητάμε. Μέσα στην πόλη. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει ο σταθμός στον Ιστμό πριν μπει ο προαστιακός μέσα στην πόλη. Φοβάμαι ότι μπορεί να δοθεί λύσεις εκεί, ότι να ο σταθμός, άρα να μην μπει το τόνο μέσα στην πόλη. Μήπως το χειριστούν κάποιοι στο θέμα έτσι. Ναι. Αυτά λοιπόν είπαμε στη συνάντηση που έγινε με τον Υπουργό τότε στο Υπουργείο, που κάποιοι ιδιώτες θέλανε οπωσδήποτε να γίνει ο σταθμός στο ΝΟΣΕ, στο νησμό. Επισκεφτήκαμε τον Υπουργό για να μην πάνε μόνοι τους αυτοί οι οποίοι ενδιαφερόντουσαν για τα δικά τους συμφέροντα. Μάλιστα. Και πήγαμε λοιπόν να ενημερώσουμε. Παρουσία του κυρίου Δέδε, του Δημάρχου, όλη τη αντιπολίτευση, του Κρίστου του Δήμα του βολευτή τότε. Και όταν γυρίσαμε, μας είπαν ότι πήγαμε να υποστηρίξουμε το συμφέροντα των ιδιωτών. Εν πάση περιπτώσει, είναι λάθος αυτό. Εμείς θέλαμε στην αρχή να μπει στο Φρουβάλα το εργοστάσιο ο σταθμός για το Λουτράκι και δημιουργώντας εκεί ένα πάρκ τύπου αλλού φαν πάρκ. Μόνο και μόνο γιατί αρνείται τότε ο ΣΕ να βάλει το τρένο να τερματίζει στην Οδό Αιγαίου. Μάλιστα. Γιατί δεν ήθελε, λέει, να περάσει την κεντρική λεωφόρο να το διασχίζουν γραμμές. Αυτή ήταν η θέση. Μας είπε λοιπόν, αν επιμένετε να μπει, θα πρέπει να κάνετε μία γέφυρα, η οποία θα από την κατεύθυνση από τον Ιστμό προς την... για να περνάει πάνω δηλαδή. Αυτό ξέρετε σημαίνει. Για να, το τρένο, ξέρετε, δεν έχει τη δυνατότητα να ανεβαίνει ανηφόρες απότομα. Έχει μια ειδική κλίση. Λοιπόν, θα είχαμε 2 χιλιόμετρα γέφυρα. Και αυτό θα ήταν καταδικαστικό για την πόλη. Έτσι επιλέξαμε τη θέση Τρουβάλα. Μάλιστα. Αργότερα άλλαξε στάση, άλλαξαν οι διοικούντες του ΟΣΕ και είπαν ναι, μπορούμε. Και επελέχθηκε τον κύριο Γκιόνι η περιοχή τη οδού Παπα-Νικολάου. Μάλιστα. Η οδός Παπα-Νικολάου όμως δεν είναι το κέντρο της πόλης του Λουτρακίου και γι' αυτό διαφωνήσαμε. Μαζέψαμε 10 υπογραφές και το 2009, το Μάιο μήνα, με πρωτοβουλία δική μας και εισήγηση δική μας,
είπαμε ότι μπορεί να γίνει μία στάση του Παπα-Νικολάου, αλλά το ορβαντικό σταθμός θα είναι στη γέφυρα, στην οδό Αιγαίου. Εκεί που υπάρχουν τα δύο πάρκινγκ για να μπορεί να χρησιμοποιούνται και είναι μέσα στην κεντρικό ιστό της πόλης. Και αυτή είναι απαραίτητη η στάση μας. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι οι υποδομές παίρνουν σαν παραδοχή το γεγονός ότι έχει το περαστιακό στην πόλη, μέσα στην πόλη, στην οδό Αιγαίου. Οι υποδομές της πόλης είναι έτοιμες να δεχτούν περαστιακό. Αστυνομικός σταθμός, χώροι μαζικής εστίασης κλπ. Γιατί φανταστείτε ότι θα έρχεται ένα τρένο κάθε δύο ώρες, κάθε τρεις ώρες. Θα φέρνει 500-600 άτομα κάθε αμαξοστοιχεία που θα έρχεται. Μπορούμε να δεχτούμε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε τις υποδομές. Μακάρι να έρθει αυτός ο κόσμος που λέτε. Νομίζω και οι υποδομές, αν δεν είναι τέλειες, μπορούν να στρώσουν. Να φτιαχτούν. Βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, εάν... Είναι θέμα επιχειρηματία πλέον. Ναι. Ναι. Εκτός από το αστυνομικό τμήμα, ναι, το οποίο πάντοτε παλεύαμε και οι επόμενοι δήμαρχοι από μένα μετά παλεύανε. Τώρα το θέμα είναι πόσο ακούγεται κανείς και μετά την έλλειψη που υπάρχει στην αστυνομία. Μάλιστα. Γιατί είχαμε και μια συνάντηση χθες Αγίου Θεοδόρου σχετική για την... Για την παραμονή των ΑΤΑΦ. Όχι, μόνο αυτό. Όχι. Είχαμε για τη διέλευση των μεγάλων αυτοκινήτων μέσα από την πόλη των Αγίων Θεοδόρων. Ήταν από τον κύριο λογοθέτη. Και είδαμε πόσο δύσκολο είναι πλέον να καλυφθούν οι ανάγκες των αστυνομικών τμήματων από την Ελλάδα. Μάλιστα. Πλησιάζοντας προς το τέλος, πείτε μου λίγο, αυτή η περιβόητη έκθεση που υπάρχει στο σιρτάρι του κυρίου λογοθέτη, δεν ξέρω αν είναι δεξιά ή αριστερά στο γραφείο του, η έκθεση του Σοβόλα. Ναι. Σας δημιουργεί κάποια αίσθηση, θεωρείτε ότι σας προβληματίζει, θα έπρεπε να σας προβληματίζει? Όχι. Απλά είναι ένα θυμμένο παιχνίδι, το οποίο έγινε από κάποιους στον περίγυρο του κυρίου λογοθέτη για να τον βοηθήσουν σε αυτή τη φάση την προεκλογική, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2011, χωρίς κανένα περιεχόμενο, και νομίζω ότι δεν θα τεθεί και στο αρχείο. Δεν φαντάζομαι ότι θα έχει καμία συνέχεια αυτό το πράγμα, γιατί αυτά που επικαλούνται είναι τουλάχιστον φούσκες και αυτιότητες. Μάλιστα. Και πάμε για το κλείσιμο. Το ψηφοδέλτιο σας είναι έτοιμο, το έχετε ανακοινώσει. Ναι. Και ανακοινώσατε και το. Δεν έχω ανακοινώσει. Έχω ανακοινώσει ότι ήταν πολύ μεγάλο μέρος. Ένα μεγάλο μέρος, δεν πολύ είναι. Ναι, σίγουρα είναι. Ναι. Και δεν έχει κι άλλο, έτσι. Μα, ναι, σας θυμάμαι αυτό. Παίζεται με πιο ανοιχτά χαρτιά. Βέβαια, δημιουργεί και προβλήματα αυτό. Στην ανακοίνωση τη υποψηφιότητά σας, ανακοινώσατε και τον κύριο Λούκα ότι θα ήταν μαζί σας. Τελικά ο ίδιος έβγαλε ανακοίνωση μετά ότι δεν θα είναι μαζί σας. Όχι, δεν είπε έτσι. Είπε. Είχατε επαφή μετά από αυτή την ανακοίνωση, εσείς ξεκαθαρίσατε τα πράγματα? Κοιτάξτε, επειδή είναι θέμα ιδιωτικό, δεν θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο. Εγώ σέβομαι τον γιατρό, σέβομαι την υπογραφή του. Ωραία. Δεν είμαι από αυτούς που θα βγάζανε ποτέ την υπογραφή του στο διαδίκτυο. Ωραία. Και να λέει να τι είναι αυτός. Μόνος του άλλωστε είπε ότι είχε υπογράψει σε μένα. Εγώ δεν τα λέω έτσι, ούτε βγαίνω στον αέρα να πω λόγια. Ο κύριος Λούκας είπε ότι σκέφτομαι να μην συνεργαστώ αυτή την εποχή. Θα επανεξετάσω τη θέση μου. Μάλιστα. Το τι θα κάνει δηλαδή. Ωραία. Δεν μας έχει πει. Μέχρι τις 28 Απριλίου που κλείνουν τα σχολεία, μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση συνεργασίας σας με κάποιον άλλο συνυποψήφιο, με κάποιον άλλο συνδυασμό, γενικότερα κάποιο πάντρεμα ή κάποια προσωπικότητα? Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα. Μισό λεπτό. Να μην φύγουμε από το θέμα, κύριε Παύλου. Ένας ακροατής μου λέει το εξής, ότι ο κύριος Λούκας έκανε δήλωση. Αλλά ο λογοθέτης, λέει, έβγαλε το χαρτί με την υπογραφή του Λούκα. Αυτό είπα. Ναι. Έτσι, ναι. Ναι. Ωραία, εντάξει, απλά για να ρυθμίσουμε, μην λένε οι ακροατές μας ότι δεν. Όχι, δεν το έκανε ο γιατρός αυτό. Ο λογοθέτης το έκανε. Και ο κύριος Λούκας είπε σε συνέντευξή του που βγήκε στο διαδίκτυο ότι όντως είχε υπογράψει μαζί μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά με κάποιο συνδυασμό ή κάποιο 38 όνομα της περιοχής μας, του Δήμου μας, θα έχετε κάποια συνεργασία? Τι είναι 38 όνομα? 38 όνομα, για παράδειγμα. Αν θα έχετε συνεργασία με κάποιον συνυποψήφιο δήμαρχο. Α, αυτό λέτε. Ναι, όχι, κάποιο όχι, καλό δεν συνεργάτη. Υπάρχει, δεν έχει ξεκινήσει ο κύριος Θάμου, για παράδειγμα, μαθήτευσε σε εσάς και είναι ο πλέον. Ο κύριος Θάμου είναι αρκετά έμπειρος, δεν χρειάζεται να μαθητεύσουμε. Λέω στα τοπικά δρόμενα. Για τα τοπικά δρόμενα, βεβαίως ο κύριος Θάμου. Σέβομαι και τη συνεργασία μαζί του και μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει για ένα πάρα πολύ πολιτισμένο αγώνα. Έτσι, ναι. Πάρα πολύ καλό αγώνα. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Εύχομαι καλή επιτυχία
τους συμβούλους του να βγουν σύμβουλοι. Στον κύριο Στάμ, πώς θα ευχηθώ εγώ να βγει δήμαρχος? Πολύ σωστά. Λοιπόν, οπότε δεν έχετε να μου πείτε κάτι έτσι τώρα μεγάλη εβδομάδα? Όχι, 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 δεν έχει ξεκινήσει κάποια τέτοια συζήτηση. Εμείς είμαστε πάντοτε ανοιχτοί για οποιοδήποτε συζητήσεις. Αλλά στα βασικά θέματα οικονομικής κρίσης του τόπου βλέπουμε τις λύσεις μέσα από αυτά που σας είπα. Αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να προσθεθεί, βεβαίως θα συζητάμε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Άλλωστε, δεν έχουμε να λύσουμε εδώ προβλήματα εθνικής εμβέλειας. Τοπικά είναι, τοπικά, τα ξέρουμε τοπικά, όλοι. Έτσι. Λιθαράκι θα να βάλουμε όλοι να σωθεί ο τόπος. Τοπικό, και να κλείσουμε αυτό, είναι και η βιομηχανική ζώνη των Αγίων Θεοδόρων, το οποίο δεν το αντιμετωπίσατε στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Τότε πρέπει να οριοθετηθεί η ζωή. Όχι, όχι. Λέω τότε τις τρεις τετραετίες που ήσασταν δήμαρχος, τώρα βεβαίως τώρα διεκδικείται και πάλι τη Δημοτική Αρχή. Τι κάνουμε, δηλαδή, το φορτωθήκαμε αυτό, δεν μπορούμε να συζητάμε ότι θα φύγει, όπως δεν μπορεί να φύγει το καζίνο, δεν μπορεί να φύγει η Μοτορόιλ και όλα τα εκεί, Σουσάκι, Λοτζίστικ και όλα αυτά. Κοιτάξτε, εκεί με αυτούς πρέπει να έχουμε διακριτούς ρόλους. Πρέπει να αποδεχτούμε αυτά που λέτε, όπως λέτε, την ύπαρξή τους εδώ. Χωρίς επιβαρύνσεις προς το περιβάλλον. Να ανοίγουμε το χέρι, να παίρνουμε χορηγία και να κλείνουμε το στόμα. Όχι, όχι, όχι. Το στόμα δεν το κλείνουμε ποτέ. Και άμα δεν μπορούμε να το κλείσουμε, δεν παίρνουμε τη χορηγία. Συγγνώμη κιόλας. Γιατί αυτά είναι ανακόλουθα. Όπως συμβαίνει με το καζίνο, πάμε και λέμε κόντρα πράγματα αυτά, και μετά κάνουμε το χέρι και λέμε δώσ' μας βοήθεια να κάνουμε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Αυτά είναι αυτοία πράγματα. Ναι, αυτό. Άρα λοιπόν, εμείς οριοθετούμε τις σχέσεις μας, θα κάνουμε επισκέψεις με όλους τους διοικούντες της. Αυτών των βιομηχανιών και θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες λύσεις, καλύτερο περιβάλλον, γιατί αυτό είναι βασικά, οριοθετώντας μάλιστα τη ζώνη τη βιομηχανική. Δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν οι Άγιοι Θεόδωροι εάν δεν ξεχωρίσει αυτό το στοιχείο. Η Αγία Θεόδωρη χαρακτηρίζεται βιομηχανική περιοχή κακώς, ενώ είναι ένας υπέροχος τόπος για αναψυχή έτσι, και για τουρισμό. Αυτά θα πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Όπως επίσης, είναι εφικτό δεν πρέπει αυτό. Να στεκόμαστε στο, όπως ο κύριος λογοθέτης τώρα έβγαλε ανακοίνωση εδώ πέρα, ότι εμείς αντιταχθήκαμε στη δημιουργία και στη λειτουργία της Ολφούρ, γιατί πήγαμε και κάναμε έναν αγώνα, εν πάση περιπτώσει, κλείσαμε την Εθνική Οδό και κάναμε και μια νομική ενέργεια. Το να κλείνει κανείς την Εθνική Οδό είναι αστιότητα σήμερα, γιατί πιστεύει ότι δεν θα λειτουργήσει μεθαύριο το εργοστάσιο. Το οποίο λειτουργήσε έτσι. Και την ίδια στιγμή. Έχει λειτουργήσει. Λειτουργήσε. Πληροφορία μου λένε ότι λειτουργήσε. Και εμένα δικές μου πληροφορίες μου λένε ότι λειτουργήσε και συμφωνώ μαζί σας, αλλά κάποιες άλλες πληροφορίες λένε ότι δεν λειτουργήσε το εργοστάσιο. Η πληροφορία μου είναι ότι λειτουργήσε. Και εμένα δεν λειτουργήσε. Εγώ θα πάντα εξετάσω. Ναι, όχι, το και εμένα είναι αυτή η πληροφορία. Θα σου πω για το αστείο του θέματος. Πάμε κλείνουμε την Εθνική Οδό, γίνεται άλλο να δεις. Τσακωνόμαστε. Και μετά, όταν πάνε και κλείνουν την Παπα-Νικολάου σε μια εβδομάδα την οδό Παπα-Νικολάου, κάτι και τη περιοχή θα αντιδρώνται σε κάποιο μέτρο. Πάει ο κύριος Δήμαρχος και λέει: αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό δεν είναι σωστό. Λέει στους κατοίκους περιοχής μας στο Λουτράκι. Όταν το ίδιο έχει κλείσει την Εθνική Οδό. Έτσι, ούτε μπορούμε να κάνουμε αγώνες τύπου να πάμε στα διόδια να κλείσουμε την περιοχή και θα πηγαίνουμε κάθε Κυριακή ώστε να πετύχουμε την κατάργηση των διοδίων. Ποιοι πάνε τώρα στην Κυριακή? Αυτό το έχω θέσει πολλές φορές. Τώρα ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Το ξεκαθαρίσαμε. Υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να είμαστε εκεί κάθε Κυριακή. Καμία Κυριακή. Πάμε να δούμε ποιος θα είναι. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά δεν θα προλάβουμε να μην ανοίξουμε και άλλες πληγές. Ό,τι θέλετε, στη διάθεση σας. Θα μου αφαιρώσει το χρόνο και θα σας αφαιρώσω χρόνο και μετά την Μεγάλη Εβδομάδα, μετά το ευχαριστώ Πάσχα, πολύ, να ζήσουμε λίγο το θείο δράμα τώρα. Και πιστεύω... ευκαιρία ευχές λοιπόν σε όλους, για καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, υγεία να έχουν και υπομονή, οι αριθμοί που είναι βίωνοι, όπως τουλάχιστον αναφέρονται εκεί που αναφέρονται, να τους δούμε και εμείς, όλος ο λαός, να μπορέσει να καλυτερεύσει τον τρόπο ζωής του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστώ, να περάσετε καλά. Και ευχαριστώ και σε εσάς, εύχομαι καλή επιτυχία, εφόσον μας τα λέτε τόσο καλά και τόσο θετικά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να διεκδικήσετε τη θέση. Έγινε. 25 λεπτά μετά από τις 12, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μου ο κύριος Παύλος Παύλου, δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας επί τρεις συναυτές τετραετίες, υποψήφιος δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων στην εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου του 2014. Αναφερθήκαμε στην καθημερινότητα, αναφερθήκαμε σε σημαντικά θέματα του Δήμου. Σίγουρα κάποια από αυτά τα αφήσαμε απ' έξω. Κάποιες θέσεις σας και απόψεις σας ίσως δεν πέρασαν σε αυτήν εδώ την κουβέντα. Γι' αυτό λοιπόν, όπως είπαμε και λίγο πριν κλείσει η κουβέντα με τον κύριο Παύλου, μετά τις γιορτές του Πάσχα θα είμαστε και πάλι εδώ με ανοιχτό μικρόφωνο για να συζητήσουμε και να ολοκληρώσουμε ίσως κάποια θέματα τα οποία έμειναν.
στον αέρα. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μου και σήμερα, να ευχαριστήσω το καφέ Σάξο που από μόλις σερβίρισε καθ' έξι αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας προτείνω να δοκιμάσετε υπέροχες γεύσεις σήμερα στην ταβέρνα Μαϊστράλη και γιατί όχι να βρεθείτε στην κρυφή παραλία στα Ίσπνια, πραγματικά σε έναν ξεχωριστό μοναδικό παράδεισο για φέτος το καλοκαίρι. Αύριο, λίγο μετά τις 11, κλείνουμε αυτό το κύκλο με καλεσμένο τον κύριο Λογοφέτη, τον Δήμαρχο του Τρακίου Παραχώρησης των Αγίων Θεοδόρων. Η θεματογραφία βεβαίως είναι γνωστή σε όλους. Πάνω εκεί θα κινηθούμε, δικές σας θέσεις και απόψεις θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε στο lradio@gmail.com τις υπόλοιπες ώρες για να δούμε τελικά να απαντήσει σε όλα αυτά που υπόθηκαν αυτές τις μέρες και ο Δήμαρχος βεβαίως, ο οποίος είχε το γενικό πρόσταγμα τα 3,5 χρόνια και διεκδικεί για μια ακόμα φορά την θέση του Δημάρχου σε ένα μήνα περίπου από τώρα.